Φίλες και φίλοι του κριτικού ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, καλό απόγευμα. Είμαστε εδώ με το Προεδρείο της ΕΠΣΗ. Θα παρακολουθήσουμε σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από την Κρήτη TV τις κληρώσεις των πρωταθλημάτων και του κυπέλου ΕΠΣΗ σε μια χρονιά που ελπίζουμε όλοι και αισιοδοξούμε ότι θα είναι καλύτερη από τις προηγούμενες. Δυστυχώς η πανδημία τα προηγούμενα χρόνια είχε δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην ροή των τοπικών πρωταθλημάτων. Φέτος ελπίζουν όλοι, χωρίς πρωτόκολλα, χωρίς rapid test, χωρίς προβλήματα, οι ομάδες να επιστρέψουν στα γήπεδα. Αν και σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν αστερίσκια, έτσι δεν είναι, κύριε Τζόρτζογλου? Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μανώλη. Καλησπέρα στους φίλους που μας παρακολουθούν. Πράγματι, είναι μια ιδιαίτερη κλήρωση με κάποιο αστερίσκο ή και αστερίσκους, λόγω του ότι ακριβώς υπάρχουν κάποιες εκκρεμωδικίες ακόμα σε επίπεδο Ομοσπονδίας Εθνικών Πρωταθλημάτων. Οπότε, αναγκαστικά, οι λίγες ελπίδες που μπορεί να υπάρχουν, ούτως ώστε να αλλάξει ο καταρτισμός των ομίλων στη ΓΑΜΑ Εθνική, μας αναγκάζει και εμείς να προσαρμοστούμε σε αυτά τα δεδομένα. Οπότε, αφού το είπες και εσύ, ο ΠΟΑ θα είναι με αστερίσκο. Ο ΠΟΑ με αστερίσκο. Βέβαια, και φέτος η ΕΠΣΗ ακολουθεί, θα πούμε, την επιτυχημένη συνταγή. Η κλήρωση δεν γίνεται παρουσία έτσι εκπροσώπων σωματείων. Όμως, μέσα από την Κρήτη TV, κύριε Τζόρτζογλου, δίνεται δυνατότητα σε όλους ποδοσφαιριστές, ομάδες, σωματεία, όλους εμπλεκόμενους στο φύλαθλο κόσμο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο, και ολόκληρη τη Κρήτη, να παρακολουθήσουν με αρτιότητα και διαφάνεια τις κληρώσεις των τοπικών πρωταθλημάτων και του κυπέλου. Μαζί με τον κύριο Τζόρτζογλου είναι μαζί μας ο αναπληρωτής πρόεδρος της Ένωσης και πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος, κύριος Γιώργος Κουτεντάκης. Υπηρηνικός. Υπηρηνικός, ο πλούταρχος, όπως όλοι τον γνωρίζουν. Καλησπέρα, κύριε Κουτεντάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα, ο Α' αντιπρόεδρος της Ένωσης, ο πρώτος αντιπρόεδρος, ο κύριος Στέλιος Παπαδάκης. Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκη. Ο Β' αντιπρόεδρος της Ένωσης, πρόεδρος της Επιτροπής Μεικτών Ομάδων και ασφαλώς και έτσι θα έχει και για το κύπελο, έτσι, κύριε Πετούση. Καλησπέρα, κύριε Πετούση. Καλησπέρα, κύριε Βαραλακάκη. Καλησπέρα. Και ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και το νεότερο μέλος, κύριε Τζόρτζογλου, εκλεγμένο μέλος στις πρόσφατες εκλογές Ένωσης, ο κύριος Νίκος Τιακάκης, δικηγόρος, αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας. Συγχαρητήρια, κύριε Τιακάκη. Να πούμε ότι ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης, ο κύριος Ρωσίτης, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων στο εξωτερικό, δεν μπόρεσε να είναι στην σημερινή διαδικασία και τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Τιακάκης και ασφαλώς, όπως πάντα, μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Παπαμαθιάκης, υπεύθυνος μηχανογράφησης της κλήρωσης από τα DP Studies. Καλησπέρα, κύριε Παπαμαθιάκη. Καλησπέρα. Και σας ευχαριστούμε για άλλη μία φορά για την συνεργασία. Θα ξεκινήσουμε με μία μικρή τοποθέτηση, κύριε Τζόρτζογλου. Τα είπαμε προηγουμένως. Τα προηγούμενα χρόνια μετρούσαμε πρωτόκολλα και rapid test. Τώρα νομίζω μετράμε ομάδες στο Μητρό. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το κομμάτι. Υπάρχει πάντως έντονος προβληματισμός, δηλαδή πέρα από τις εκκρεμωδικίες, που ασφαλώς και οι εκκρεμωδικίες έχουν σχέση με τα θέματα του Μητρώου που προέκυψαν την περασμένη χρονιά, αλλά και φέτος υπάρχει αυτό το ζήτημα με το Μητρώο. Βέβαια, η ΕΠΟ έχει συμπεριλάβει στον ΚΑΠ μία διάταξη, όμως από ό,τι φαίνεται το θέμα είναι ανοιχτό. Και μάλιστα σε λίγες ημέρες που υπάρχει Γενική Συνέλευση στην Ομοσπονδία Έκτακτη θα συζητηθεί αυτό το θέμα και να πούμε και μία είδηση να μείνει μαζί μας ο κόσμος, γιατί σε λίγο θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Παναγιώτης Μπαλτάκος. Θα μας κάνει την τιμή να συνομιλήσει μαζί μας, να συνομιλήσει με την διοίκηση της Ένωσης. Θα απαντήσει και στα ερωτήματα και σε αυτά. Όμως, κύριε Τζόρτζογλου, θέλουμε την τοποθέτησή σας σε αυτό το κομμάτι. Πράγματι, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί περίπου 3.000 σωματεία ερασιτεχνικά ποδοσφαίρου σε όλη την Ελλάδα. Ένα πρόβλημα το οποίο γίνεται πρόβλημα, ενώ στην ουσία είναι στη σωστή κατεύθυνση. Το έχουμε ξαναπεί. Αυτός ο νόμος που, για να λέμε και την αλήθεια και τα πράγματα όπως είναι, ήταν μια ιδέα, μια πρόταση του υφυπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Κοντονή, η οποία, ξαναλέω, είναι στη σωστή κατεύθυνση, μόνο με τη διαφορά για μας και για τη συντριπτική πλειοψηφία των σωματείων σε όλη την Ελλάδα, είναι ένας τρόπος βίαιος, ένας τρόπος που μεταξύ ίσων ή μάλλον μεταξύ ανίσων πάει να επιβάλλει μια ισότητα. Δηλαδή, βάζει στην ίδια κατηγορία την βόνη,
βάνει στην ίδια κατηγορία τον υπηρετό και ζητάει τις ίδιες προϋποθέσεις από τη Βόνη και τον υπηρετό από ό,τι ζητάει από τον Εργοτέλη, από τον Όφη, ούτως ώστε να ενταχθούν στο Μητρό. Αυτός λοιπόν ο βίαιος τρόπος με αυτή την... δηλαδή ζητάμε το φάκελο της Κύπρου στην κυριολεξία ένα σωματείο να καταθέσει ούτως ώστε να μπει στο Μητρό για να πάρει ένα φιλοδόρημα 1.600 ευρώ. Θεωρούμε ότι αυτό ο τρόπος είναι εκβιαστικός και είναι εκβιαστικός ο τρόπος που το ζητάμε, διότι δεν μπορείς να λες ένα σωματείο το οποίο έχει 40, 50, 100 παιδιά ίσως και τα κρατάει στο γήπεδο, δεν είναι δυνατό να του λες ότι αν δεν μου φέρεις αυτά τα χαρτιά θα σε βγάλω έξω από το γήπεδο. Ξαναλέω και πάλι, σίγουρα θα πρέπει να νοικοκυρηθεί το σωματείο, σίγουρα θα πρέπει να έχει κάποιες προϋποθέσεις και να μην είναι σωματείο σφραγίδα όπως ακούγεται από τον υφυπουργό, που ξέρουν πολύ καλά ότι τουλάχιστον στο Ηράκλειο δεν υπάρχει ούτε ένα σωματείο σφραγίδα, ότι το Ηράκλειο έχει αυτή τη στιγμή περίπου 80 σωματεία, τα οποία τα 65 περίπου είναι στα τοπικά πρωταθλήματα, κάποια άλλα είναι σε εθνικές κατηγορίες. Και εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε ο υφυπουργός, εάν τα σωματεία δεν πειθαρχήσουν στο Μητρό, να τα τιμωρήσει μη δίδοντας την επιχορήγηση που θα πάρει ένα άλλο σωματείο. Δεν μπορείς όμως να απαγορεύεις έναν άνθρωπο να αθλείται σε μία ομάδα να παίζει στο γήπεδο επειδή 40 δικαιολογητικά δεν μπορεί να τα προσκομίσει. Κύριε Τζόρτζογλου, η θέση δικιά σας είναι ασφαλώς να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, έστω και αν τα σωματεία δεν είναι στο Μητρό. Αυτή είναι και η θέση της ΕΠΟ, που ουσιαστικά η ΕΠΟ έδωσε τη γραμμή σε όλες τις ενώσεις να κάνουν τις κληρώσεις, να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα και η απόφαση θα συζητηθεί το θέμα στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας της 30 Σεπτεμβρίου, όπου σίγουρα θα δώσετε και εσείς το παρόν και ασφαλώς περιμένουμε να υποθούν και εκεί σημαντικά πράγματα. Νομίζω όμως ότι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να μας μιλήσει για αυτό το κομμάτι είναι ο ίδιος ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Τάκης Μπαλτάκος. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Προσπαθήσαμε να γίνει μια σύνδεση με Skype, δεν ήταν εφικτό. Κύριε Μπαλτάκο, καλησπέρα από το Ηράκλειο, καλησπέρα από την Κρήτη TV. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στον κύριο Τζόζογλου και στους υπολείπους επέλβα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ. Πρόεδρε. Λοιπόν, κύριε Μπαλτάκο, είναι μεγάλη μας τιμή που σας φιλοξενούμε σε αυτή τη διαδικασία, μία από τις κορυφαίες διαδικασίες για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, οι κληρώσεις των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, των τοπικών πρωταθλημάτων. Έχουμε ανοίξει, κύριε Μπαλτάκο, ξεκινώντας ένα θέμα που απασχολεί πολλά σωματεία, απασχολεί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, απασχολεί και εσάς. Σίγουρα, κύριε Μπαλτάκο, αναλάβατε τον Ιούνιο. Το καλοκαίρι σίγουρα είναι πάρα πολύ θερμό για εσάς. Τα προβλήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι τεράστια. Νομίζω ότι αυτή η λερναία ύδρα, θα λέγαμε, του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν έχει τέλος. Στο Ηράκλειο γίνονται σήμερα κληρώσεις. Σε άλλες ενώσεις έχουν ξεκινήσει διοργανώσεις. Ασφαλώς όμως υπάρχει η αβεβαιότητα για το μέλλον. Αυτά όλα λόγω του Μητρώου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Φαίνεται λοιπόν, κύριε Μπαλτάκο, ότι οι συναντήσεις με την FIFA και την UEFA που έγιναν το προηγούμενο διάστημα δεν είχαν το αποτέλεσμα που ίσως και εσείς θα θέλατε. Θα θέλαμε μία τοποθέτηση επί του ζητήματος του Μητρώου που απασχολεί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ναι, καταρχήν να σας πω ότι ο λόγος για τον οποίο δεν μπορέσατε και εσείς να κάνετε σύνδεση και εγώ δεν μπορώ να σας βοηθήσω έγκυται στο ότι δεν είμαι στην Αθήνα, δεν είμαι στο γραφείο το δικό μου ή στο σπίτι. Είμαι στην Αλεξανδρούπολη και έχω έρθει εδώ για τις κληρώσεις τριών ΕΠΣ, δηλαδή των νομών Εύρου, Ροδόπης και Ξάνθης. Ωραία. Γι' αυτό και δεν έχω τόση άνεση ώστε να κάνουμε τη σύνδεση, ας το πούμε έτσι, διαζώσεις, ναι, μέσω του Zoom. Μπορούμε όμως τηλεφωνικά να τα πούμε, κύριε Μπαλτάκο, και σας ακούμε. Τηλεφωνικά, ναι, μπορούμε. Απλώς σας λέω ότι επειδή και εγώ καταλαβαίνω πόσο σημαντικές είναι οι κληρώσεις και πόσο δύσκολα είναι τα θέματα τα οποία υπάρχουν τώρα, έχω έρθει εδώ στην ακριτική αυτή περιοχή, ακριβώς για να δω τους ανθρώπους από κοντά και να ακούσω τις απόψεις τους και τα προβλήματά τους. Ωραία. Οπότε για το ζήτημα αυτό το οποίο λέτε, το θέμα του Μητρώου, αυτό ασφαλώς με απασχολεί. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει, όπως ξέρετε, για αρκετό καιρό. Και το πρώτο πράγμα με το οποίο ασχολήθηκα όταν ανέλαβα την προεδρία της ΕΠΟ, δηλαδή πριν από 3 μήνες περίπου και κάτι, ήταν αυτό. Η άποψή μου είναι πάρα πολύ απλή και νομίζω ότι αυτή είναι η άποψη και της συντριπτικής πλειοψηφίας των ενώσεων. Δεν είναι δυνατόν, και θα σας πω μετά για τη FIFA και η UEFA, δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί κανείς να δεχθεί ποτέ στο ποδόσφαιρο ότι το κράτος θα επιβάλλει ποδοσφαιρικής φύσεως κυρώσεις.
Δηλαδή, το κράτος θέλει να κάνει ένα Μητρό με σκοπό να χρηματοδοτεί μέσω αυτού τις ομάδες. Αυτό καλό είναι, δεν λέει κανείς όχι. Αλλά δεν μπορεί να πει ποτέ και δεν γίνεται να το δεχθούμε σαν ΕΠΟ ότι αν κάποιος δεν μπει στο Μητρό, δεν θα παίζει μπάλα. Άλλο πράγμα είναι το ένα και άλλο το άλλο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης η FIFA και η UEFA δεν μπορούν να το δεχθούν, επειδή είναι αντίθετο με το καταστατικό τους, άσχετα τι θα κάνουν. Εγώ δεν θέλω να προαναγγείλω τι θα κάνουν, δεν είναι δικό μου θέμα αυτό. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στο μέλλον, προσεχείς ημέρες ή λίγο περισσότερο. Εκείνο το οποίο εμένα με απασχολεί είναι τι θα κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, προσωπικά και σαν χαρακτήρας, δεν θέλω να στηρίζουμε σε κάτι που κάποιος άλλος θα κάνει. Αν το κάνει, το έκανε. Αν δεν το κάνει, όμως, πρέπει εμείς οι ίδιοι να ρυθμίσουμε τα τρίπου μας. Γι' αυτό και στη συνέλευση η οποία έχει προσκληθεί για τις 39ου, θα πρέπει όλες οι ΕΠΣ που θα είναι εκεί οι παρούστες να πούν ο καθένας πρόεδρος την άποψή του και με στη συνέχεια να ληφθεί η απόφαση μέσω ψηφοφορίας τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Είναι κάτι το οποίο, για να σας πω κάτι πολύ απλό. Εγώ βρίσκομαι τώρα στον Εύρο. Εσύ είστε στο Ηράκλειο, σε έναν νομό, ο οποίος είναι σχετικά κεντρικός νομός. Ξέρετε τι θα πει να ζητάς όλα αυτά τα έγγραφα που είπε ο κύριος Τζότζογλου και όλη αυτή τη διαδικασία από σωματεία τα οποία βρίσκονται στο Τριεθνές Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία. Εγώ χθες πήγα στο Αρμένιο, στο τελευταίο, κατά την άποψη των ιδίων, βέβαια πρώτο χωριό της χώρας, και είδα την τοπική ομάδα. Για να παίξει μπάλα ένας άνθρωπος στο Αρμένιο, θα πρέπει το σωματείο να εγκριθεί από το πρωτοδικείο, να πάρει δικαστική απόφαση. Στη συνέχεια θα πρέπει το σωματείο αυτό να εγκριθεί από την ΕΠΟ. Θα πρέπει το σωματείο να αποκτήσει ηθική αθλητική αναγνώριση από την πολιτεία. Θα πρέπει συνέχεια το σωματείο να πάρει άδεια από την περιφέρεια για να παίξει κάθε αγώνα, όπως ξέρετε, και μετά να έχουμε και το Μητρό. Είναι δηλαδή αυτή όλη η γραφειοκρατική διαδικασία που ζορίζει τα σωματεία ακριβώς για την εγγραφή τους. Ακριβώς. Και επειδή βλέπω ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει κάνει μια προσπάθεια, άσχετα τι πιστεύει κανείς και τι ψηφίζει, δεν είναι εκεί το θέμα μας τώρα, για να μειώσει την γραφειοκρατία. Εδώ σας λέω λοιπόν ότι ένα μικρό χωριό των 300 κατοίκων, 400 κατοίκων, έχει 5 γραφειοκρατικές διαδικασίες για να παίξουν τα παιδιά του χωριού μπάλα. Αυτό λοιπόν, εγώ το βλέπω σαν τερατώδες. Είναι τερατώδες, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν εμπορεύονται. Ερασιτέχνες είναι και οι παράγοντες και οι ποδοσφαιριστές. Δεν πάνε να κερδίσουν κάτι. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν στις ήδη 4 διαδικασίες που έχουν για να μπορέσουν να παίξουν, να προσθεθεί μια 5η που ονομάζεται Μητρό και να μην μπορούν να παίξουν εάν δεν μπουν στο Μητρό. Αυτή είναι η άποψή μου. Ναι. Και νομίζω αυτή είναι η άποψη και των περισσότερων προέδρων των ΕΠΣ. Άρα, για να καταλήξουμε κάπου, κύριε Μπαλτάκο, θα πάτε στη Γενική Συνέλευση στις 30 Σεπτεμβρίου. Γνωρίζουμε, βλέπουμε, ακούμε. Η συντριπτική πλειοψηφία των ενώσεων βράζει με το Μητρό. Επιστολές από το Ηράκλειο, επιστολές από τα Χανιά, από τα Δωδεκάνησα, από τη Σάμο, από όλη την Ελλάδα. Η θέση λοιπόν των ενώσεων έχει εκφραστεί ήδη και μάλιστα με κατακραυγή, θα λέγαμε, έχει εκφραστεί η θέση των ενώσεων, των παραγόντων. Θα πάτε στις 30 Σεπτεμβρίου. Θεωρώ ότι αν πάτε τότε με τα ίδια δεδομένα, δεν θα βρεθεί άκρη, δεν θα βρεθεί λύση και πιθανότατα να οδηγηθούμε σε αναστολή. Υπάρχει περίπτωση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου να γίνει κάτι, κάποια συνάντηση, κάποια επαφή που να αλλάξει αυτό το πεδίο που έχει διαμορφωθεί σήμερα? Εννοείται με το Υπουργείο. Με το Υπουργείο, με τη FIFA, την UEFA, με τους συνομιλητές. Με τους εμπλεκόμενους της διαδικασίας. Ναι, θα σας πω. Δεν απέδωσε. Οπότε προσωπικά δεν βλέπω το λόγο να συνεχιστεί, γιατί είναι μια συζήτηση η οποία δεν έχει αποδώσει ήδη σε 3 ή 4 συνάντησεις. Δεν νομίζω. Προσωπικά θα ήμουν διατεθειμένος να συμμετάσχουμε σαν ΕΠΟ σε αυτή τη συνάντηση, αν υπήρχε μια προοπτική. Προοπτική δηλαδή να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση. Εκείνο το οποίο προτείναμε εμείς στο Υπουργείο στην προηγούμενη συνάντηση, που ήταν η FIFA και η UEFA, ήταν κάτι πάρα πολύ απλό. Ίσως δεν το ξέρει και ο κύριος Τζότζογλου αυτό που θα πω τώρα, για δεν έχουμε μιλήσει στο μεταξύ. Εμείς είπαμε κάτι πολύ απλό. Ότι εφόσον υπάρχει η ειδική αθλητική αναγνώριση, εδώ και χρόνια, υπάρχει από το 1999, και υπάρχουν επίσης σωματεία τα οποία δεν την έχουν αποκτήσει, η ΕΠΟ να αναλάβει δράση, ούτως ώστε όλες οι ομάδες και τα 3.200 σωματεία περίπου που υπάρχουν σήμερα ενεργά, είτε αν έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση, πάει καλώς, αν πάει καλά, εάν δεν την έχουν, να την αποκτήσουν. Όσοι λοιπόν έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση, και αυτοί θα είναι όλοι, και η ΕΠΟ θα το αναλάβει αυτό, παίζουν κανονικά.
Πλέον αυτόν, εάν κάποιος θέλει να μπει στο Μητρό για να πάρει το 1.600 ευρώ, ας μπει και δεν θα έχει καμία κύρωση. Δηλαδή, αν το κράτος θέλει να βάλει τάξη, όπως ισχυρίζεται, ας βάλει τάξη μέσω της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Γιατί πρέπει να υπάρχει και το Μητρό που έχει και άλλα έγγραφα επιπροσθέτως και είναι κάθε χρόνο να επικαιροποιούν τα σωματεία και μιλάμε για μικρά σωματεία. Αυτή είναι η πρόταση την οποία κάναμε. Εάν λοιπόν αυτή η πρόταση δεν γίνεται αποδεκτή, που δεν έγινε. Δεν έγινε αποδεκτή, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν έγινε, ναι. Δεν έγινε. Δεν βλέπω το λόγο. Τι να πούμε περισσότερο. Επίσης, η FIFA και η UEFA, που ήταν παρούσες σε αυτή τη συνάντηση, τα έχουν καταγράψει όλα. Έχουν κάνει και εκείνες, οι δύο αυτές οι υπερεθνικές ομοσπονδίες, την ίδια πρόταση. Και από εκεί και πέρα δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι, πιστεύω εγώ, από το Υπουργείο, εκτός αν έχει αλλάξει η γνώμη και θέλει να κάνει κάποια ανακοίνωση, να μας καλέσει μια συνάντηση. Περιμένουμε τη συνέλευση καταρχήν και την αντίδραση των δύο υπερεθνικών ομοσπονδιών. Άρα με τα δεδομένα που μας λέτε με την πρόταση τη δική σας που έγινε και δεν έγινε αποδεκτή, είναι πάρα πολύ κρίσιμη η Γενική Συνέλευση της 30 Σεπτεμβρίου, ακόμα και για αναστολή των πρωταθλημάτων, έτσι. Ναι, βεβαίως. Είναι μια επιλογή την οποία μπορεί και να την κάνουν έτσι. Εγώ δεν θέλω να προδικάσω να ψηφίσουν οι πρόεδροι. Φυσικά θα κάνουμε μια εισήγηση, σαν ΕΠΟ. Αυτή η εισήγηση μπορεί να γίνει δεκτή, μπορεί να μην γίνει δεκτή. Δεν θέλω να προδικάσω την γνώμη κανενός. Ασφαλώς. Να ακούσουμε όμως τον κύριο Τζόρτζουγλου. Κύριε Τζόρτζουγλου, ασφαλώς η συζήτηση με τον κύριο Μπαλτάκο μας δίνει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Θέλουμε την άποψή σας σε αυτά που είπε ο κύριος Μπαλτάκος, κύριε Τζόρτζουγλου. Καταρχήν να πω καλησπέρα στον πρόεδρο, να τον ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης να είναι σήμερα έστω με αυτόν τον τρόπο κοντά μας. Να είσαι καλά, πρόεδρε, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι έχω την πρόβλεψη, την οποία θα μπορούσα να χαρακτηρίσω και στανταράκι, ότι με τους συναδέλφους προέδρους που μιλάω και όπως κάνω μια... Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχω αντιληφθεί και αυτό που εισπράττω από τους φίλους προέδρους των ενώσεων σε όλη την Ελλάδα, είναι ότι είναι δεδομένη η αναστολή των τοπικών πρωταθλημάτων. Τουλάχιστον αυτό μου λένε εμένα οι συνάδελφοι πρόεδροι και αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου που όπως είπε και ο πρόεδρος δύσκολα μπορεί να αλλάξει, πιθανότατα δηλαδή 1 Οκτωβρίου το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα όσον αφράει το εραστηνικό κομμάτι τουλάχιστον βάζει λουκέτο. Ναι, είναι, με βάση αυτά που είπε ο κύριε Τζόρτζο και ο κύριος Μπαλτάκος, νομίζω ότι εκεί οδηγούμαστε και ας ελπίσουμε να γίνει, να αλλάξει κάτι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, ώστε τουλάχιστον τα σωματεία να συνεχίσουν να αγωνίζονται στους αγωνιστικούς χώρους και αυτά που είναι στο Μητρό και ασφαλώς και αυτά που δεν είναι στο Μητρό. Κύριε Μπαλτάκο, θα περιμένουμε ασφαλώς με μεγάλη ανυπομονησία και ενδιαφέρον τις επόμενες ημέρες, με ορίζοντα την 30 Σεπτεμβρίου. Μία ερώτηση ακόμα θέλω να σας κάνω. Έχει προκληθεί, κύριε Μπαλτάκο, μεγάλη αναταραχή στους κόλπους της διαιτησίας, το Ηράκλειο το έχει ζήσει στο πετσί του, θα λέγαμε αυτό, καρατομήσεις έμπειρων διαιτητών, ικανών στελεχών της διαιτησίας, όλα αυτά για τα όρια ηλικίας που πολλοί υποστηρίζουν ότι ήταν μια φωτογραφική διάταξη από τον προηγούμενο αρχιδιαιτητή, τον κύριο Κλάτεμπεργκ. Γι' αυτό το λόγο μεγάλος αριθμός ικανών και έμπειρων διαιτητών ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη διαιτησία. Θα μας τα πει σε λίγο και ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας, ο κύριος Ιωαννίδης, που είναι μαζί μας. Ποια είναι η τοποθέτησή σας γι' αυτό, γιατί πραγματικά υπάρχει προβληματισμός. Πρόσφατα η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου είχε βγάλει έτσι μια πολύ σκληρή ανακοίνωση για όλο αυτό το κομμάτι. Γιατί πραγματικά έχει πληγεί η έψη, κύριε Τζόρτζογλου. Ναι, είχαμε πει και αυτό που θα ήθελα να μας πει ο κύριος Μπαλτάκος, αν και έχουμε μιλήσει κατηδίαν στις πρώτες μέρες που ανέλαβε και τον ευχαριστώ για τουλάχιστον για αυτά που είπαμε, είναι ότι δεν είναι λογικό ενώ η FIFA να ορίζει σαν όριο, ας πούμε, συνταξιοδότηση, να με επιτραπεί η έκφραση, για ένα διαιτητή παλέμαχο, ένα παρατηρητή. Αυτό λέει η FIFA, ότι στα 70 ένας παρατηρητής, παλέμαχος διαιτητής, δεν μπορεί πλέον να... σε κάποια στιγμή, κατά την άποψή μου, φωτογραφικά... Στον κανονισμό διαιτησίας της ΕΠΟ, έτσι. Στον κανονισμό διαιτησίας της ΕΠΟ, ο κύριος Κλάτεμπεργκ κατέβασε το όριο στα 65. Το δε όριο στους νέους στα 35. Αυτό, πρόεδρε, όπως αντιλαμβάνεστε και όπως συζητήσαμε, είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει σε καμία χώρα του πλανήτη. Και πώς είναι δυνατόν να λέμε ότι υπακούμε στη FIFA, τέλος πάντων σε όλα τα πράγματα και σε ένα τόσο βασικό που είναι η διαιτησία, να λέμε δηλαδή σε ένα διαιτητή ότι στα 65 σου δεν μπορεί να είσαι παρατηρητής. Κύριε Μπαλτάκο, σας ακούμε. Θα σας πω. Καταρχήν, εγώ δεν είμαι αντίθετος σε οποιαδήποτε έννοια ηλικιακού ρατσισμού. Ήμουν αντίθετος και πέρυσι και πρόπερσι όταν τέθηκαν
θέματα ορίου ηλικίας για τους προέδρους και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Ενώσεων δεν είναι κάτι το οποίο προσωπικά το βλέπω λογικό, δεν το βλέπω συνταγματικό, δεν το λέει πουθενά το Σύνταγμα. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή, μην πάμε μακριά, ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αν δεν κάνω λάθος, είναι 75 χρονών ή 76, για να μην πάμε και σε άλλες χώρες και σε πλανητάρχες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα και δεν είναι σωστό. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή το βρήκα, δυστυχώς το βρήκα αυτό, το βρήκα δηλαδή με την έννοια ότι ο κ. Κλάτεμπεργκ στον κανονισμό διαιτησίας, τον οποίο μας έφερε και ο οποίος πρέπει να, ας το πούμε έτσι, να τον βγάλει εντός εισαγωγικών η ΚΕΔ, έβαλε αυτό το όριο. Πρέπει λοιπόν τώρα, και είναι κάτι το οποίο το έχω στο μυαλό μου και θα το κάνουμε βέβαια, ίσως πριν από την επόμενη σεζόν, γιατί υπάρχουν και νομικά ζητήματα, ξέρετε. Δηλαδή, το επόμενο καλοκαίρι, φυσικά αυτό θα προτείνουμε και θα παρακαλέσουμε την ΚΕΒ με τη σύνθεση που έχει τώρα να το αλλάξει. Αλλά σκοπός είναι πως μπορέσει να αλλάξουμε και πριν. Υπάρχει μια, ας το πούμε έτσι, αμφισβήτηση, γιατί έχουν αρχίσει τα πρωταθλήματα με την έννοια ότι έχει αρχίσει το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής, ας το ονομάσω έτσι. Και δεν ξέρουμε κι εμείς οι ίδιοι κατά πόσο είναι νόμιμο να αλλάξει ο κανονισμός ενώ έχει αρχίσει να παίζει μπάλα. Δεν έχουν αρχίσει τα πρωταθλήματα τα άλλα, αλλά έχει αρχίσει αυτό. Αν λυθεί αυτό το νομικό ζήτημα, θα παρακαλέσουμε την ΚΕΔ, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο γιατί η ΚΕΔ είναι αυτόνομη, δηλαδή μόνο αυτή τη λέξη, αυτό το ρήμα μπορώ να χρησιμοποιήσω, να αλλάξει το όριο και να το παραφέρει εκεί που ήταν. Εάν δεν γίνεται από νομική άποψη, θα γίνει φυσικά του χρόνου το καλοκαίρι, ενώ και πάλι η σύσταση προς την ΕΠΣ. Μα όταν είναι κάτι, πρόεδρε, μα όταν είναι κάτι το οποίο είναι παράτυπο, είναι συνταγματικό όπως λέτε εσείς, μας εμποδίζει δηλαδή αν είναι μεσούς στη σεζόν, είναι δεν κάτι το οποίο μπορεί. Είναι παράτυπο, είναι παράνομο αν είναι ο όρος σωστός, σε αυτά που επιβάλλει η FIFA. Η FIFA λέει στα 70. 70, και... 70, δεν είναι ξεκάθαρο. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι δεν είναι θέμα νομικής, είναι θέμα βούλησης κυρίως δικής σας και της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ να το επιβάλλετε. Αυτό το κοιτάω και εφόσον, όπως σας είπα, αρθούν οι ελαφρές αντιρρήσεις ή αμφισβητήσεις που υπάρχουν από πλευράς νομικής υπηρεσίας της ΕΠΟ, εγώ προσωπικά είπα την άποψή μου, είναι ξεκάθαρη. Εγώ δεν πιστεύω σε κανένα ηλικιακό όριο. Αν ο άνθρωπος είναι ικανός, είναι ικανός. Δεν είναι θέμα ταυτότητας, δεν είναι θέμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης, είναι θέμα ικανότητας ή μη ικανότητας. Μπορεί να είναι μη ικανός στα 60 ή στα 50, δεν σημαίνει κάτι το 70. Αλλά θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε μερικές μέρες, γιατί το θέμα αυτό έχει τεθεί. Και εφόσον αρθούν οι τελευταίες μικρές νομικές αντιρρήσεις ή αμφιβολίες, θα το προχωρήσουμε και θα το κάνουμε και τώρα. Ωραία. Κύριε Μπαλτάκο, και πριν κλείσουμε, και ξαναλέω, σας ευχαριστούμε και είναι μεγάλη τιμή η παρουσία σας, έστω και τηλεφωνικά, στη διαδικασία των κληρώσεων. Να κάνουμε ένα σχόλιο για την εθνική ομάδα. Νέο ξεκίνημα. Πρώτη θέση στο Nations League. Μάλιστα, έχουμε την τιμή να έχει την τιμή και η Ένωση να έχει και ένα μέλος της, τον αναπληρωτή πρόεδρο, ως νέο μέλος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων. Έτσι είναι και ο Τζόρζο, ο κύριος Κουτεντάκης είναι στην Επιτροπή Εθνικών Ομάδων. Και μάλιστα με τη νέα του ιδιότητα θα κάνει ντεμπούτο και τις επόμενες μέρες στα παιχνίδια της Εθνικής, κατά τη διακοπή τέλη Σεπτεμβρίου. Νέο αίμα λοιπόν, νέος αέρας, κύριε Μπαλτάκο, στην Εθνική Ομάδα. Έντονη παρουσία του Ηρακλειώτικου Ποδοσφαίρου, Μπουχαλάκης, Γιακουμάκης και Σάλιακας. Παιδιά του Ηρακλειώτικου Ποδοσφαίρου έχουν φορέσει τη φανέλα των μικρών ομάδων της ΕΠΣΗ. Είναι ενεργά στελέχη, ενεργότατα της εθνικής ομάδας. Θέλουμε ένα σχόλιο έτσι. Αισιοδοξία υπάρχει. Πάει καλά το μπάσκετ, να σπάει καλά για το ποδοσφαίρο, έτσι. Σωστά. Λοιπόν, καταρχήν πριν σας πω για την εθνική ομάδα, γιατί όταν λέμε εθνική ομάδα, εννοούμε πάντα όλοι μας την εθνική ομάδα ανδρών. Θα σας πω για την εθνική ομάδα ανδρών, αλλά πριν από αυτό, κάτι το οποίο θέλω να το επικοινωνήσω πολύ έντονα και το λέω παντού και όποτε με ρωτούν πια, είναι ότι η ΕΠΟ, επειδή ακούω διάφορα τι τα κάνει τα λεφτά η ΕΠΟ και περίεργους ανθρώπους οι οποίοι λένε περίεργες απόψεις, έχουν περίεργες απόψεις. Εκείνο λοιπόν το οποίο θέλω να πω καταρχήν είναι ότι η ΕΠΟ έχει 19 εθνικές ομάδες, δεν έχει μία. Έχει 19, 14 ανδρών και 5 γυναικών. Και είναι υποχρεωμένη να φροντίζει όλες τις εθνικές ομάδες το ίδιο. Αν λοιπόν υπάρχει μια ομάδα K17 κορασίδων και πάει αυτή να παίξει, ας πούμε, στην Πολωνία, είναι υποχρεωμένη η ΕΠΟ να φροντίζει και για αυτήν και φροντίζει η ΕΠΟ για αυτήν και δαπανά. Δεν είναι μόνο φροντίζει, δαπανά για αυτές τις ομάδες. Αυτό είναι το ένα. Το γνωρίζουμε, κύριε Μπαλτάκο, γιατί πολλά παιδιά από το Ηράκλειο συμμετέχουν και στις μικρές εθνικές ομάδες και ιδιαίτερα και στις γυναικείες ομάδες. Γιατί το Ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο γνωρίζει μία άνθηση σε επίπεδο γυναικών. Πολλά κορίτσια στις εθνικές ομάδες, ομάδες που αγωνίζονται στην Α' Εθνική, όπως είναι ο Όφη και ο Εργοτέλης. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι το ζει το Ηράκλειο και το στηρίζει. Έτσι είναι και πρέπει να πείτε
αν και δεν είναι δικό μου θέμα να σας το, να σας κάνω σύσταση, το Ηράκλειο πρέπει να πει να ευχαριστώ στον κύριο Τζότζογλου για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και τα οποία είναι πράγματι έτσι όπως τα είπατε. Τώρα για την εθνική ομάδα ανδρών, όπως ξέρετε, στους 6 αγώνες που 4 έχει δώσει και 2 θα δώσει τώρα, αρκούσαν οι 4 πρώτες νίκες για να προκριθεί πρώτη στον όμιλό της. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε τερματίσει πρώτη, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στα 2 παιχνίδια του Σεπτεμβρίου. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η νίκη σε αυτά τα 2 παιχνίδια. Πρώτα απ' όλα για να ανέβουμε, πρώτα απ' όλα για το ηθικό των παικτών και των φιλάθλων. Δεύτερον, για να ανέβουμε στο ranking, να πάρουμε δηλαδή βαθμολογία καλύτερη. Και πλέον, επειδή η εθνική ομάδα, η ΕΠΟ, θα πάρει και ένα σημαντικό ποσό χρημάτων, αν τερματίσει αίτητη. Πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν τα φροντίζουμε αυτά με ιδιαίτερη επιμέλεια. Φροντίζουμε να ικανοποιούμε όλες τις ανάγκες και τις απαιτήσεις εντός εισαγωγικών με την καλή έννοια του προπονητή. Να ικανοποιούμε δηλαδή οτιδήποτε έχει σχέση με την υλικοτεχνική υποδομή που χρειάζεται η ομάδα για να πάει καλά, από τα αεροπλάνα που θα χρησιμοποιήσει και τις πτήσεις που θα κάνει, μέχρι την πιο απλή λεπτομέρεια, τους φροντιστές, τους γυμναστές, να είναι όλα εντάξει, ούτως ώστε η ομάδα να μπορεί απερίσπαστη να αγωνιστεί και να φέρει τα αποτελέσματα που όλοι θέλουμε. Ελπίζουμε ότι μετά την πρόκληση αυτή και ανεξάρτητα από τους αγώνες Σεπτεμβρίου, στο επόμενο στάδιο που πιστεύω θα είναι το Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, να συνεχίσουμε την καλή πορεία και να προκριθούμε και για το Euro. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος. Και μακάρι, κύριε Μπαλτάκο, στο μέλλον να ξαναδούμε την εθνική ομάδα να αγωνίζεται σε κριτικό έδαφος. Το Ηράκλειο διαθέτει το Παγκρίτιο στάδιο. Ασφαλώς θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες να ολοκληρωθούν καλύτερα. Αλλά ας ελπίσουμε, ασφαλώς, νομίζω ότι η θέληση και η τεχνογνωσία, κύριε Τζόρζογλου, της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου είναι δεδομένη για να φιλοξενήσει την εθνική ομάδα. Έτσι. Και ας ελπίσουμε στο μέλλον να ξαναγίνει αυτό και να ξαναγεμίσει το Παγκρίτιο στάδιο και να ντυθεί στα γαλανόλευκα. Έτσι. 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 Λοιπόν, κύριε Μπαλτάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Εκεί στη διαδικασία των κληρώσεων στον Εύρο, να χαιρετήσουμε τους φίλους παράγοντες στη Βόρεια Ελλάδα και ας ελπίσουμε μετά την 30 Σεπτεμβρίου να βρεθούν οι λύσεις για να συνεχιστεί και να είναι ζωντανό το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά τα πολύ σημαντικά, κύριε Τζότζογλου, μας είπε ο κύριος Μπαλτάκος. Κρατάμε ασφαλώς και τη δική σας άποψη ότι μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα, είναι δύσκολο να αποφύγουμε την αναστολή. Βέβαια, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, θα πούμε. Ας ελπίσουμε να μην φτάσουμε στα άκρα και να συνεχιστεί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, τα πρωταθλήματα. Όπως επίσης, να κάνω και μια επισήμανση, κύριε Τζόργου, σχετικά με το γυναικείο ποδόσφαιρο, ότι η ΕΠΣΗ έχει δημιουργήσει επιτροπή γυναικείου ποδοσφαίρου. Έτσι, ακριβώς, και έρχονται πολύ ωραίες εκπλήξεις στο μέλλον. Πράγματι, νομίζω ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Ένωση Ηρακλείου δημιουργεί μειχτή ομάδα γυναικών, γυναικείου ποδοσφαίρου. Έχουμε ήδη συστήσει μια επιτροπή με πρόεδρο την Εμμανουέλα Τυφνοκαλιώτη και δίπλα πάντα ο πανταχού παρών παράγοντας ο Βαγγέλης ο Παπαγγελής. Και πολύ σύντομα θα αρχίσει τις δράσεις και η μειχτή ομάδα γυναικείου ποδοσφαίρου της Ένωσης μας. Ωραία. Να περάσουμε, κύριε Κουτεντάκη και κύριε Παματσιάκη, στην πρώτη κλήρωση από τη σημερινή διαδικασία. Μιλάμε για την Α1 κατηγορία, το κορυφαίο πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου του Ηρακλείου, Α1 κατηγορία. Δυνατά ονόματα. Φέτος, μετά από αρκετά χρόνια, και ο ΠΟΑ συμμετέχει στην κλήρωση, αλλά κύριο Τζότζογλου, όπως είπατε, υπάρχει ένας αστερίσκος στην συμμετοχή του ΠΟΑ στο πρωτάθλημα της Α1Ε. Έτσι, θα δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα διαμορφωθεί. Υπάρχει ένας αστερίσκος, γιατί ακριβώς όπως είπα, κύριε Βαρδαλαχάκη, υπάρχουν αυτές οι εκκρεμωδικίες σε επίπεδο Β' εθνικής και Γ' εθνικής. Όταν ακόμα δεν ξέρουμε με όλα αυτά που συμβαίνουν, ποιες ομάδες θα είναι στη Β' εθνική, ποιες ομάδες θα είναι στη Γ' εθνική. Οπότε, έστω οι λίγες πιθανότητες αυτές που υπάρχουν, μπορεί σε κάποια στιγμή να δούμε κάποια ανατροπή σε αυτές τις τα σημερινά δεδομένα. Οπότε, για να είμαστε καλυμμένοι, βάζουμε ακριβώς το ρίσκο αυτό στην ομάδα. Η ΕΠΣΗ προχωρά βέβαια στην κλήρωση με 16 ομάδες. Κύριε Κουτεντάκη, το πρωτάθλημα σε σχέση με πέρυσι δεν έχει αλλαγές στην δομή του. Δηλαδή, είναι το ίδιο. 2 γύροι χωρίς play-off, play-out και ο πρωταθλητής θα παίξει στη συνέχεια στα μπαρά, σωστά. Ναι. Απλώς, όπως και πέρυσι, νομίζω ότι υπάρχει και εδώ περιορισμός των ημερομηνιών. Δηλαδή, θα πρέπει το πρωτάθλημα να τελειώσει όταν ζητήσει η ΕΠΟ τον πρωταθλητή για να κάνει τα μπαρά μετά για την άνοδο στην. Δυστυχώς,
Έτσι όπως ακριβώς τα λέτε, κύριε Βαρδαλαχάκη, είναι. Γι' αυτό δεν έχουμε και το περιθώριο και ξεκινάμε άμεσα το πρωτάθλημα της Α τοπικής κατηγορίας την επόμενη εβδομάδα. Το επόμενο λοιπόν Σαββατοκύριακο, 17-18 Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει η Α1 κατηγορία. Άρα ουσιαστικά η εβδομάδα που διανύουμε είναι εβδομάδα πρωταθλήματος για τις ομάδες της Α1-Ε. Να διαβάσουμε ποιες είναι οι 16 ομάδες, τους 16 μονομάχους της Α1 κατηγορίας Ε που θα μπουν στην κληροτίδα για να βγει το πρόγραμμα κατά αλφαβητική σειρά. ΑΕ Κατσαμπά, Ανθεστίων, Ασίτες, Βόνη, Δαμάστα, Δειλινά, Κεραυνός, Μινοϊκή, Μύρες, Πανό Μαλίων, ΠΑΟ Κρουσόνα, ΠΟ Ατσαλένιου, Ποσειδώνας, Ρούβας, Ρωμανός και Χερσόνησος. Συμμετέχουν οι δύο πρωταθλητές πέρυσι της Α2 κατηγορίας Ε, ο Ποσειδώνας και ο Ρούβας, όπως επίσης από την Α2 κατηγορία Ε, συμμετέχει ως επιλαχούσα ομάδα ο Κεραυνός μετά την αποχώρηση του Όφα Αρκαλοχωρίου και όπου, όπως είπαμε, με αστερίσκο μετά τον υποβασμό του από την Τρίτη Εθνική. Θα προχωρήσουμε, κύριε Παπαμαθιάκη, στη διαδικασία της κλήρωσης. Να δούμε τους κλειδάριθμους καταρχήν για τις ομάδες που έχουν ζητήσει κλειδάριθμο λόγω κοινής έδρας. Σας ακούμε, κύριε Παπαμαθιάκη. Λοιπόν, έχουμε πρωτάθλημα 16 αγωνιστικών, ανάπτυξη 16 ομάδων. Ναι. Έχουν ζητήσει κλειδάριθμος ο ΠΟΑ και ο Κεραυνός, έχουν κοινή έδρα και τα Δειλινά και η ΑΕΚ. Ναι. Με βάση την ανάπτυξη των αγωνιστικών, θα τους δώσουμε τα νούμερα 2, 10, 4, 12. Το 2 με το 10 είναι το πρώτο ζευγάρι, το 4 με το 12 το δεύτερο. Και απλά για να δούμε ποιο ζευγάρι θα πάρει το ένα. Ποιες ομάδες θα πάμε το ένα ζεύγος και ποιες το άλλο. Θα βάλουμε αυτά τα 4 μπαλάκια στην κληροτίδα. Το 2, το 10. Μάνο. Το 2, το 10. Το 2. Το 4, το 12. Το 10. 2, 10, 4, 12. Και όσο είναι σε εξέλιξη η διαδικασία με τους κλειδάριθμους, να πούμε ότι στο... Και 12. Να πούμε ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες που έχουν κοινή έδρα, αλλά δεν μπορούσαν να πάρουν όλες κλειδάριθμο. Δηλαδή, στο γήπεδο του ΠΟΑ θα αγωνίζεται ως γηπεδούχος και ο Κεραυνός, αλλά θα βγαίνει ανάλογα με το πρόγραμμα, θα γίνει τα παιχνίδια Σάββατο και Κυριακή. Ενώ η ΑΕΚ και η Δειλινά είναι στην ίδια έδρα με την Μινοϊκή. Επίσης, η ΑΕΚ και τα Δειλινά πήραν κλειδάριθμο και η Μινοϊκή θα αγωνίζεται και αυτή ανάλογα με το πρόγραμμα. Είναι αποφάσεις και εισηγήσεις της Επιτροπής Πρωταθλήματος αυτοί οι κλειδάριθμοι για να μπορεί το πρόγραμμα, κύριο Κουτεντάκη, να βγαίνει πιο ομαλά. Βέβαια, εντάξει, το ξέρουμε ότι υπάρχει έλλειψη με τα γήπεδα, κύριε Τζόρτζογλου. Γίνεται όμως μια μεγάλη προσπάθεια από την Ένωση για να μπορέσει, από την Επιτροπή Πρωταθλήματος, για να μπορέσει να βγαίνει ομαλά το πρωτάθλημα. Λοιπόν, να κληρώσουμε λοιπόν για τις 4 αυτές ομάδες. Ναι, θα κληρώσουμε με μία σειρά, είναι τυχαία. Αλφαβητική για την ΑΕΚ Κατσαμπά. Κληρώνουμε για την ΑΕΚ Κατσαμπά. Το 10. Η ΑΕΚ Κατσαμπά λοιπόν το 10. Επομένως το ζευγάρι της που είναι τα Δειλινά θα πάρουν το 2. Λοιπόν, και επομένως μας μένει ο Κεραυνός και ο ΠΟΑ Ατσαλένιου. Αν βγει το 2 δεν θα μετρήσει. Βγάζουμε έξω, έτσι. Ναι, αν βγει το 2 δεν θα μετρήσει. Οπότε κληρώνουμε για τον Κεραυνό. Το 4. Το 4. Λοιπόν, ο Κεραυνός λοιπόν το 4. Και επομένως το ζευγάρι του που είναι ο ΠΟΑ θα πάρει το 12. Λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα, θα τα βγάλουμε αυτά τα δύο μπαλάκια τώρα που μείνανε έξω. Θα ανοίξουμε. Θα τα βγάλουμε, ναι. Δεν τα χρειαζόμαστε πια. Το 2. Και το 12. Ωραία. Και θα βάλουμε όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή το 1. Το 1 καταρχήν. Ναι. 1.
3. Πέντε. Σωστά. Το 6. 6. Το 7. Το 8. Το 9. Βλέπουμε λοιπόν στην πρώτη αγωνιστική ότι ο Κεραυνός και η ΑΕΚ θα είναι γηπεδούχοι, τα Δειλινά και ο ΠΟΑ θα είναι φιλοξενούμενοι. Να δούμε σε λίγο πώς θα διαμορφωθεί η κλήρωση. Το 11. Το 13. Το 13. Το 14. Το 15. Και το 16. Ωραία. Επομένως πάλι με αλφαβητική σειρά, αν και δεν έχει καμία σημασία η σειρά, θα τραβήξω. Έχει πει το 16. Σε λεπτό, σε λεπτό. Ωραία. Θα τραβήξουμε για τον Ανθεστείο. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα αλφαβητικά τις ομάδες για να αρχίσει η διαμόρφωση του πίνακα της πρώτης αγωνιστικής της Α1 κατηγορία Ε. Τράβε. Το 5. Ο Ανθεστείων το 5. Γηπεδούχος. Ασίτες τώρα. Το 13. Ασίτες το 13. Βόνι. Το 7. Το 7. Έχουμε το πρώτο ζευγάρι της πρεμιέρας για την Α1 Ε. Είναι Βόνι Πόα. Να τραβήξω. Πόα Βόνι. Όχι. Βόνι Πόα. Σωστά. Ναι. Δεύτερο γύρο Πόα. Πόα Βόνι. Πάμε μικρή. Πάμε. Ένα λεπτό να δούμε για ποια είμαστε τώρα. Δαμάστα. Δαμάστα. Το 14. Δαμάστα το 14. Μινοϊκή. Το 3. Το 3. Έχει αρχίσει και διαμορφώνεται ο πίνακας. Παρακολουθεί οι τηλεθεατές και τα ζευγάρια πώς διαμορφώνονται. Ανθεστείων Δαμάστα, Βόνι Πόα. Ένα λεπτό. Να δούμε για τα υπόλοιπα ζευγάρια της πρεμιέρας. Μύρες. Το 11. Το 11. Πανόμ. Το 1. Το 1. Έχουμε και το Πανόμ Λιγινά. Θα φάνει τώρα και αυτό το ζευγάρι στον πίνακα. ΠΑΟΚ. Το 9. Το 9. ΑΕΚ ΠΑΟΚ, δυνατό ζευγάρι για την πρεμιέρα. Ποσειδώνας. Το 8. Ρούβας. 15. 15. Ρωμανός. 16. 16. Και πρέπει να έχει μείνει το 6 για τη Χερσόνησο. Μάλιστα. Ωραία. Το 6.
Συμπληρώθηκε λοιπόν η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Α1 κατηγορία ΕΠΣΗ. Πανούμ Δηληνά, Μινοϊκή Ρωμανός, Κεραυνός Ρούβας, Ανθεστίων Δαμάστα, Χερσόνησος Ασίτες, Βόνι Πο Ατσαλένιου, Ποσειδώνας Μύρες και ΑΕΚ Κρουσόνα. Σίγουρα δυνατά παιχνίδια και η αναμέτρηση της Μινοϊκής με το Ρωμανό και το ΑΕΚ Κρουσόνας. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες άλλωστε φέτος στην Α1 κατηγορία είναι δυνατές. Θα έχουμε δυνατά παιχνίδια. Αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική. Να τονίσουμε ότι μετά το πέρας της κλήρωσης, το πλήρες πρόγραμμα όλων των πρωταθλημάτων και της Α1-ΕΠΣΗ και των υπόλοιπων κατηγοριών θα αναρτηθεί και στο επίσημο site της ΕΠΣΗ και στο site neakrite.gr, όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για το πλήρες πρόγραμμα όλων των πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών. Ξαναλέμε την πρώτη αγωνιστική στην Α1, Πανόμ Δηληνά, Μινοϊκή Ρωμανός, Κεραυνός Ρούβας, Ανθεστίων Δαμάστα, Χερσόνησος Ασίτες, Βόνι Πόα, Ποσειδώνας Μύρες και ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι αύριο θα ορίσουμε τα πρώτα παιχνίδια. Ναι, σας ακούμε, κύριε Κουτεντάκη, σχετικά με την Επιτροπή Πρωταθλήματος και τους ορισμούς. Ναι, αύριο. Γιατί το πρωτάθλημα ξεκινάει και πρέπει να ξέρουμε τι ομάδες. Ακριβώς, ακριβώς. Αύριο θα ορίσουμε την πρώτη αγωνιστική και από την επόμενη εβδομάδα θα ορίσουμε ένα αρκετό μεγάλο παιχνιδιών στις αγωνιστικές για να ξέρει κάθε ομάδα την ημερομηνία για τη μέρα που θα αγωνίζεται. Ωραία, ωραία, ωραία. Και πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Έχουμε μαζί μας δύο εκλεκτούς καλεσμένους, δύο προέδρους ομάδων του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Α1 κατηγορίας. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος των ασιτών, ο κύριος Δημήτρης Μανουσάκης. Καλησπέρα, κύριε Μανουσάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και ο πρόεδρος του Ποσειδώνα, ο κύριος Αντώνης Βλαχάκης. Καλησπέρα, κύριε Βλαχάκη. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Δύο παράγοντες που εκπροσωπούν δύο σωματεία με την δική τους ιστορία. Θα μας μιλήσουν έτσι για την φετινή χρονιά, τη φετινή σεζόν, πώς διαμορφώνονται τα πράγματα. Να ξεκινήσω από τον κύριο Μανουσάκη. Κύριε Μανουσάκη, είστε από τους έμπειρους παράγοντες του τοπικού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια με τις ασίτες. Πώς βλέπετε την κατάσταση φέτος και σίγουρα δεν ξέρω, σίγουρα πρέπει να σας προβληματίζει και εσάς το γεγονός τα όσα είπε ο κύριος Μπαλτάκος και ο κύριος Τζόρζογλου για τα προβλήματα που υπάρχουν με το Μητρό και μπορεί σε λίγες ημέρες να ανασταλούν τα αεραστηνικά πρωταθλήματα. Ποια είναι η άποψή σας? Καλησπέρα καταρχήν από μένα, κύριε Βαρδαλαχάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δυστυχώς αυτό που βγαίνει από την συζήτηση με τον πρόεδρο της ΕΠΟ είναι πολύ ανησυχητικό, όχι ότι δεν το περιμέναμε, ότι δεν το ξέραμε ότι κάτι τέτοιο έρχεται στον ορίζοντα. Αυτό που βλέπουμε είναι το εξής, ότι δυστυχώς πάμε στο άγνωστο για μία ακόμα φορά με βάρκα την ελπίδα. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία προοπτική. Ο κάθε παράγοντας, ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε ποδοσφαιριστής που ασχολείται με αυτό το αντικείμενο που λέγεται ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο βαδίζει αυτή τη στιγμή σε ένα, είναι τελείως απρόβλεπτο το όλο περιβάλλον. Και ενώ θα πιστεύαμε, ας πούμε, ότι μετά τα 2 χρόνια που ζήσαμε με την πανδημία, με τον κορονοϊό, ότι όλα σιγά σιγά τα βρίσκανε το δρόμο τους, τα βαίνανε καλώς, δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν φαίνεται. Ναι. Για ακόμα μία φορά βαδίζουμε στο άγνωστο. Ναι. Σωστά, κύριε Μανουσάκη. Εσάς με το σωματείο σας, τι γίνεται, κύριε Μανουσάκη? Είχατε αναφερθεί και σε μια πρόσφατη συγκέντρωση που είχε γίνει στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και μάλιστα με ισχυρό τρόπο για τα προβλήματα που έχει επιφέρει το Μητρό, όλη αυτή η διαδικασία. Το σωματείο σας ήταν παλιότερα στο Μητρό, τώρα δεν ξέρω αν έχετε κάνει διαδικασίες για επανεγγραφή. Διαβάζουμε βέβαια και βλέπουμε μέσα από τις επιστολές των ενώσεων ότι από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ενοχλούν τα σωματεία για να γραφτούν, για να προχωρήσουν σε κάποιες διαδικασίες. Δεν ξέρω, ποια είναι η δική σας άποψη? Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς σαν ασίτες οφείλω να ενημερώσω όλο τον κόσμο ότι είμαστε το πρώτο σωματείο πανελλαδικά, μα πανελλαδικά το λέω και το τονίζω αυτό, το οποίο σύσσωμο όλο το ΔΣ είχε παραιτηθεί για αντίδραση για αυτό το πράγμα, για το Μητρό. Εμείς δεν είμαστε κατά του Μητρώου. Ούτε εμείς σαν ασίτες, ούτε πιστεύω
οι περισσότεροι από τους, τα σωματεία, από τους συναδέλφους, από τους υπόλοιπους παράγοντες που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Ναι, συμφωνούμε εν μέρη με κάποια σημεία. Εννοείται, εμείς θέλουμε να είμαστε νομοταγείς, θέλουμε να είμαστε σωστοί απέναντι στον νόμο, έτσι. Αλλά αυτά τα προαπαιτούμενα που ζητάει από τα σωματεία, από σωματεία τα οποία δυστυχώς είμαστε εραστέχνες. Ο εραστέχνης τι είναι? Είναι ο εραστής της τέχνης. Δηλαδή κάνουμε κάτι το οποίο θέλουμε να βοηθήσουμε το χωριό μας. Εγώ παράδειγμα σαν πρόεδρος των Ασιτών αντιπροσωπεύω ένα μικρό, έτσι, περίπου 2.000 κάτοικοι είναι πάνω κάτω Ασίτες, έτσι. Προσπαθούμε να κάνουμε κάποια πράγματα για την νεολαία και αυτό που έρχεται και κάνει το εκάστοτε Υφυπουργείο Αθλητισμού είναι τιμωρία απέναντι όχι σε εμάς, απέναντι στην νεολαία, στην αθλούμενη νεολαία που προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να ξεκολλήσουν τα παιδιά από αυτό το πράγμα εδώ πέρα, από τα τηλέφωνα και από τα τάμπλετ και από όλα αυτά, να πάνε κοντά στον αθλητισμό. Και με αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή στερεί τα παιδιά από τον αθλητισμό. Ναι. Με το να λέει ότι εάν δεν μπεις στο Μητρό δεν έχεις δικαίωμα άθλησης, δηλαδή σε πετάει έξω τελείως από δημοτικά στάδια, δεν έχεις κάνει, δηλαδή τι πρέπει να γίνει, αυτά τα παιδιά τι θα γίνουνε. Πείτε μου εσείς. Έτσι δηλαδή. Είναι. Κραυγή αγωνίας κύριε Τζόρτζουκλα από τον κύριο Μανουσάκη για το Μητρό. Κύριε Βλαχάκη, ακούμε τον κύριο Μανουσάκη. Η δική σας άποψη, και εσείς ηγείστε ενός πολύ ιστορικού συλλόγου, από τα ιστορικότερα σωματεία του Ηρακλειώτικου Ποδοσφαίρου και στην Ελλάδα γενικότερα, ο Ποσειδώνας. Κάνατε μια προσπάθεια πέρυσι, πρωταθλητές στην Α2 κατηγορία, φέτος επιστροφή στην Α1. Έχετε ένα όραμα, έχετε δημιουργήσει ένα αθλητικό κέντρο που η ομάδα κάνει προπονήσεις. Ασφαλώς όμως, ακούσαμε τον κύριο Μανουσάκη, δεν ξέρω η δική σας άποψη ποια είναι. Υπάρχει έντονος προβληματισμός. Νομίζω ότι η άποψη ολωνών των παραγόντων που ασχολούνται με το εραστικό ποδόσφαιρο αυτή την περίοδο, τα δύο τελευταία χρόνια, ότι το ποδόσφαιρο δεν παίζεται σε αγωνιστικούς χώρους, αλλά παίζεται σε πολιτικά γραφεία. Είναι ξεκάθαρο πια ότι το. Τι εννοείτε, κύριε. Ο καθένας που ασχολείται με το ποδόσφαιρο πιστεύω ότι καταλαβαίνει την έκφρασή μου απόλυτα. Δεν είναι ώρα σήμερα να μπω βαθύτερα στο θέμα αυτό, αλλά. Σε απότερο χρόνο θα ασχοληθούμε και με αυτά, θα πούμε κάποια πράγματα παραπάνω. Θέλω να σας διακόψω γιατί διαβάζουμε από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων και από άλλες ενώσεις ότι υπάρχουν ενοχλήσεις από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, από πολιτικά γραφεία προς τα σωματεία σχετικά με το Μητρό και προς άλλα ζητήματα. Δεν ξέρω αν εννοείται αυτό. Όχι, δεν εννοώ. Μόνο αυτό ξεκάθαρα που είπα, ότι το ποδόσφαιρο τα δύο τελευταία χρόνια, αν και προσπαθούν να το απαξιώσουν γενικά οι υπεύθυνοι του ποδοσφαίρου, ότι δεν είναι τόσο δημοφιλές και δεν χρειάζεται να δώσουμε τόση βοήθεια οικονομική στο ποδόσφαιρο και πρέπει να ασχοληθούμε με το σκάκι, που δεν το υποτιμώ αυτή τη στιγμή, με οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Κατά βάθος όλοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Όλη η Ελλάδα, από τον τελευταίο κυβερνητικό υπουργό, από τον παράγοντα, υπηρεσιακή υπαλλήλη της κυβέρνησης, όλοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν στο πρόσωπο του Νίκου του Τζόρζγλου στην Ένωση Ηρακλείου βλέπουν όλα τα κακά του ποδοσφαίρου. Αν είναι αυτό το πρόβλημα, πιστεύω ότι όλες οι ενώσεις έχουν σηκωθεί με τα ίδια αίτια. Η κατάσταση στο δικό σας σωματείο ποια είναι, πώς βλέπετε εσείς ως Ποσειδώνας? Η κατάσταση στο δικό μας σωματείο, αγαπητέ Μανώλη, είναι ότι εμείς είμαστε 2 χρόνια στο Μητρό και η τρίτη χρονιά είναι τώρα. Αλλά το ερώτημα που θέλω να θέσω τώρα σήμερα, αφού μου δίνετε την ευκαιρία, είναι για ποιο λόγο υπάρχει η περιφέρεια, η οικονομική υπηρεσία περιφέρειας Κρήτης, για ποιο λόγο υπάρχει το αυτοδιοίκητο της ΕΠΣ Ηρακλείου και φτιάχνει τα πρωταθλήματα, ετοιμάζει τις ομάδες, συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα. Έχουμε κάθε δικαιολογητικό νομιμότητα σε την περιφέρεια. Όλα αυτά τα δικαιολογητικά, για ποιο λόγο πρέπει εμείς να τα καταθέσουμε και σε ένα άλλο όργανο κυβερνητικό για να πάρουμε μέρος στο πρωτάθλημα? Αφού παίρνουμε, πληρώνουμε παράβολα και μάλιστα φέτος πληρώνουμε και ηλεκτρονικά τα παράβολα αυτά και τα δελτία των ποδοσφαιριστών, για ποιο λόγο πρέπει να αποδεικνύουμε το αυτονόητο ότι είμαστε σωματεία που λειτουργούμε? Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μάλιστα. Δεν κρύβουμε έσοδα. Τα έσοδά μας είναι γνωστά. Αυτό είναι το ερώτημα. Και γιατί πρέπει να συνεχώς να τυραννούμε αυτό το άθλημα, το κοινωνικό αγαθό, όπως είπε ο φίλος μου ο Δημήτρης, ο Μανουσάκης πάρα πολύ ωραία και τα κάλυψε όλα, να το τυραννούμε πάρα πολύ, ειδικά αυτή την εποχή που υπάρχουν τόσα κοινωνικά προβλήματα, και αντί να ασχοληθούμε με την καθημερινότητά μας, ασχολούμαστε συνεχώς με το ποδόσφαιρο. Όλοι με το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι. Και καλό λοιπόν σήμερα όλους τους παράγοντες
τουλάχιστον του νομού Ηρακλείου, από την ΕΠΣ Ηρακλείου, να ενωθούμε όλοι μαζί και να δώσουμε μια κόκκινη κάρτα σε αυτούς που προσπαθούν να χειραγωγήσουν πολιτικά το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η πρόταση. Νομίζω το μήνυμα, κύριε Τζόρζου, του κυρίου Βλαχάκη είναι σαφέστατο. Πολύ σαφέστατο το μήνυμα. Σαφέστατο στον κύριο Βλαχάκη. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη έτσι, εκνευρισμός και δυσαρέσκεια στον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου με τους παράγοντες, όπως είπε και ο κύριος Μανουσάκης και ο κύριος Βλαχάκης, να παλεύουν να φέρουν τα παιδιά στο γήπεδο και δυστυχώς με το Μητρό και με κάποιες άλλες πρακτικές τα παιδιά να μην μπαίνουν στο γήπεδο, αλλά να τα βγάζουν έξω και να τα οθούν σε άλλες καταστάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Βλαχάκη και τον κύριο Μανουσάκη για τις τοποθετήσεις τους. Νομίζω απηχούν στο σύνολο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου οι τοποθετήσεις του κυρίου Μανουσάκη και του κυρίου Βλαχάκη. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό break. Είμαστε εδώ. Θα επανέλθουμε. Έχουμε και απονομές στη συνέχεια και θα συνεχίσουμε με τις κληρώσεις των υπόλοιπων κατηγοριών και του κυπέλου ΕΠΣΗ. Επιστρέψαμε εδώ μαζί με την διοίκηση της ΕΠΣΗ, κληρώσεις πρωταθλημάτων και κυπέλου για την ποδοσφαιρική περίοδο 2022-2023. Ολοκληρώθηκε πριν λίγο η κλήρωση της Α1 κατηγορίας. Θα ξεκινήσουν σε λίγο οι κληρώσεις της Α2, της Β και του κυπέλου ΕΠΣΗ. Έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα να δούμε και να ακούσουμε στη συνέχεια. Υπενθυμίζω μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης, ο κύριος Τζόρτζογλου, αναπληρωτής πρόεδρος και πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος, ο κύριος Κουτεντάκης, οι δύο αντιπρόεδροι της Ένωσης, ο κύριος Παπαδάκης και ο κύριος Πετούσης, ο κύριος Στιακάκης, αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, και μαζί μας και ο υπεύθυνος της μηχανογράφησης, τον τυπιστάτης, ο κύριος Δημήτρης Παμαθιάκης. Πριν πάμε στην κλήρωση της Α2 κατηγορίας, ας σταθούμε λίγο στο νεότερο εκλεγμένο μέλος της Ένωσης, τον κύριο Στιακάκη. Κύριε Στιακάκη, σίγουρα οι κληρώσεις είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για το ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο. Μπορεί η δράση να ξεκινάει σε λίγες ημέρες, όμως τα βλέμματα όλα είναι στο πρόγραμμα, βλέπουν οι ομάδες τους, αντιπάλους τους. Κάντε μας ένα σχόλιο, πώς νιώθετε κι εσείς ως νέο μέλος της ηρακλειώτικης ποδοσφαιρικής οικογένειας, αν και η δική σας οικογένεια έχει μια μακρά πορεία, θα λέγαμε, στο ποδόσφαιρο μέσω του μπαμπά σας, του πατέρα σας, του κ. Γιώργου Στιακάκη, Προέδρου του Εραστέχνη Εργοτέλειου. Καταρχάς, να σας καλησπερίσω και εσάς και τους φίλους τηλεθεατές. Είναι ιδιαίτερη τιμή να συμμετέχω σε αυτό το ΔΣ, να προσπαθήσω να προσφέρω ενεργά μέσα από το ΔΣ στο τοπικό ποδόσφαιρο, το οποίο, αν μη τι άλλο, πρέπει να πούμε ότι είναι ο πυρήνας αυτού του αθλήματος. Είναι εκείνο το οποίο δίνει τις βάσεις για να υπάρχει το όλο οικοδόμημα. Επίσης, είναι μεγάλη μας τιμή αυτή η πρωτοβουλία να γίνεται εδώ, στο Crete TV, να έχει πρόσβαση ο κάθε ένας μέσω της τηλεόρασης και του Crete TV. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την τοποθέτησή σας. Και να περάσουμε στις κληρώσεις των δύο ομίλων της Α2 κατηγορίας ΕΠΣΗ, πρώτος και δεύτερος όμιλος. Βέβαια, εδώ, κύριε Κουτεντάκη, έγινε μια προεργασία τις προηγούμενες ημέρες. Έγινε μια κλήρωση για να διαχωριστούν οι όμιλοι. Γιατί κάνατε την κλήρωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Δεν γινόταν κληρώσεις από τα προηγούμενα χρόνια στο διαχωρισμό των ομίλων. Φέτος έγινε. Φέτος είπαμε να πάμε έτσι. Ακούσαμε τα περισσότερα σωματεία. Θέλαν την κλήρωση, προχωρήσαμε στην κλήρωση και πιστεύω ότι είναι πιο καλά έτσι να κληρώνουν, να παίζουν, δηλαδή μια ομάδα από τα Σύμπια, σπάει ας πούμε που πηγαίνει... Και να μην είναι μόνο η Μεσαρά μαζί ή μόνο το ανατολικό μέρος του Ηρακλείου μαζί, όμως, μόνο το ας πούμε, σπάει στη Φεστό που δεν έχει πάει, πιστεύω, αρκετά χρόνια, μόνο και σε μια κλήρωση του κυπέλου νομίζω. Δηλαδή πιστεύω ότι ήταν καλύτερα η κλήρωση. Να γίνει έτσι ένα ανακάτημα της τράπουλας, θα λέγαμε, σχετικά με την Α2 κατηγορία ΕΠΣΗ, και βλέπουμε και έχουν δημιουργηθεί, όπως το λέτε, έτσι ωραίοι όμιλοι από όλα τα μέρη του νομού Ηρακλείου. Είναι οι ομάδες της Α2 κατηγορίας. Και δεν αφήνουμε και ισχυές, κύριε Βαρδαλαχάκη, έτσι. Ασφαλώς. Νομίζω ότι η διαφάνεια είναι πάνω από όλα. Να πούμε καταρχήν, στον πρώτο όμιλο συμμετέχουν 11 ομάδες. Θα γίνει και τρίτος γύρος. Βεβαίως.
θα γίνει και τρίτος γύρος. Πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα λίγο διάρκεια, έτσι. Εντάξει. Αλλιώς θα περιμέναμε. Δεν πηγαίναμε για τρίτο γύρο στην αρχή, αλλά κάποιες ομάδες αποχώρησαν, πήγαν, ας πούμε, στη β' κατηγορία. Εντάξει, είπαμε ότι είναι καλύτερα να παίξουμε λίγο περισσότερα παιχνίδια. Για λίγο περισσότερα παιχνίδια ακριβώς. Να γίνει τρίτος γύρος και στον πρώτο και στο δεύτερο όμιλο. Να δούμε τις 11 ομάδες καταρχήν του πρώτου ομίλου, κατά αλφαβητική σειρά. Αγία Βαρβάρα, Άγιος Δημήτριος, Ασίμι, Εγώη, Κουνάβη, Λίντο, Νέοι Αλμυρού, Νέοι Εργοτέλειο, Ομόνια, Καλλιθέας, Πόη και Τίλισσος. Αυτές είναι οι 11 ομάδες. Εδώ, κύριε Παπαματιδάκη, δεν υπάρχουν κλειδάριθμοι, δεν υπάρχουν ομάδες που έχουν κοινή έδρα, έτσι. Όχι, έχουμε ανάπτυξη 11 αγωνιστικών σε κάθε γύρο, με μία ομάδα να έχει ρεπό κάθε αγωνιστική. Ωραία. Δεν έχει ζητήσει κανείς κλειδάριθμο, οπότε έχουμε βάλει ήδη για την οικονομία του χρόνου 11 μπαλάρια στην κληροτίδα από το 1 ως το 11. Άρα το πρωτάθλημα θα έχει διάρκεια με τον τρίτο γύρο 33 αγωνιστικών, αλλά οι ομάδες με το ρεπό που θα κάνουν σε κάθε γύρο θα παίξουν 30 παιχνίδια. Δεν υπάρχει λοιπόν εδώ κλειδάριθμος. Η ομάδα βλέπω που θα πάρει το νούμερο 3 θα έχει ρεπό την πρώτη αγωνιστική και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της κλήρωσης με όλα τα μπαλάκια μέσα στην κληροτίδα, να δούμε τι αντιστοιχεί σε κάθε ομάδα. Ωραία, υπάρχει με αλφαβητικά και σειρά η κατάσταση των ομάδων, όπως τη δείξατε κι εσείς στην κάρτα. Αγία Βαρβάρα πρώτα. Οπότε ξεκινάμε την Αγία Βαρβάρα. Τραβάμε για την Αγία Βαρβάρα. Το 10. Τραβάμε λίγο γρήγορα και θα λέω εγώ την ομάδα. Άγιος Δημήτριος. Το 3. Πάμε στο επόμενο. Ασίμι. Έχει ρεπό ο Άγιος Δημήτριος, σημειώνω εγώ. Το 9. Εγώη. Το 4. Κουνάβη. Λίντο. Με τη σειρά την αλφαβητική που τα δείξατε, τα βάλαμε σωστά, έτσι. Το 2, Δημήτρη. Το 2. Ναι. Λίντο. Σωστά. Κάπα Λάμδα. Το 5. Το 5. Νέοι Αλμύρου. Το 7. Το 7. Νέοι Εργοτέλειοι. Πρόεδρε, ευχαριστώ για τη βοήθεια. Να είσαι καλά. Το 11. Το 11. Ομόνια Καλλιθέας. 1940. Το 8. Το 8. Πόη. Πού είναι ο Μαθηδάκης. Το 6. Το 6. Επομένως για την Τίλισσο πρέπει να μένει το 1. Το βρήκατε. Ωραία. Το 1. Ωραία. Άρα λοιπόν σχηματίστηκε η πρώτη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο της Α2 κατηγορίας Ε. Μπορούμε να, όσο θα διαβάσω την πρώτη αγωνιστική, να ετοιμάσουμε την κληροτίδα με τα νούμερα από το 1 ως το 10 για τον δεύτερο όμιλο. Έχουμε και λέμε λοιπόν πρώτη αγωνιστική, πρώτος όμιλος Α2 κατηγορία Ε. Τίλισσος, Κουνάβη, ο Άγιος Δημήτριος έχει ρεπό, Εγώη, Νέοι Εργοτέλειοι, Λίντο, Αγία Βαρβάρα, Πόη, Ασίμι και Νέοι Αλμυρού, Ομόνια, Καλλιθέας. Αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική. Ο Άγιος Δημήτριος είναι η ομάδα που έχει ρεπό. Θα ξεκινήσει μία αγωνιστική αργότερα από τις υπόλοιπες. Από τη δεύτερη αγωνιστική θα κάνει την πρεμιέρα του ο Άγιος Δημήτριος. Να τονίσουμε ότι το πρωτάθλημα της Α2 κατηγορίας Ε, σύμφωνα με την Επιτροπή Πρωταθλήματος, θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 1-2 Οκτωβρίου, το πρώτο Σαββατοκύριακο Οκτωβρίου, η πρεμιέρα της Α2 κατηγορίας Ε. Ξαναλέμε, 11 ομάδες στον πρώτο όμιλο, 22 αγωνιστικές οι δύο γύροι και με τρίτο γύρο και στη συνέχεια ο πρωταθλητής ανεβαίνει απευθείας στην Α1 κατηγορία Ε και σύμφωνα με την προκήρυξη, μετά το τέλος του τρίτου γύρου, οι δύο ομάδες που θα τερματίσουν στις δύο τελευταίες θέσεις υποβιβάζονται στην Β κατηγορία.
Το Σαββατοκύριακο 1-2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει και ο δεύτερος όμιλος της Α2 κατηγορίας ΕΨ. Εδώ έχουμε 10 ομάδες και εδώ πρωτάθλημα τριών γύρων, κύριε Κουτεντάκη. Όπως ακριβώς και ο πρώτος όμιλος, έτσι και ο δεύτερος, πρωτάθλημα τριών γύρων με 27 αγωνιστικές εδώ συνολικά. ΑΕΤΟΣ Ανωγείων, Γιούχτας 2010, Δίας, Δωριέας, Ζαρός, Κανάρια, Μοχός, Παλιανή, Πήγασος και Φεστός είναι οι 10 ομάδες που συμμετέχουν στο δεύτερο όμιλο. Να ξεκινήσουμε την κλήρωση. Ούτε εδώ υπάρχουν κλειδάριθμοι, κύριε Παπαμαθιάκη. Δεν υπάρχει κοινή έδρα. Δεν έχει ζητήσει καμία ομάδα. Και πάμε να με αλφαβητική σειρά πάλι για τον ΑΕΤΟ Ανωγείων κληρώνουμε. Το 3. Το 3. Για το Γιούχτα 2010. Το 2. Το 2. Για το Δία. Το 4. Το 4. Για το Δωριέα. Το 6. Το 6. Για το Ζαρό. Το 5. Το 5. Για τα Κανάρια. Το 8. Το 8. Για το Μοχό. Το 10. Το 10. Για την Παλιανή. Το 1. Το 1. Το 55. Για τον Πήγασο. Το 9. Το 9. Και η Φεστός πρέπει να παίρνει το 7. Πάλι το βρήκατε. 7. 7. Ωραία. Ολοκληρώθηκε και η κλήρωση για τον δεύτερο όμιλο της Α2 κατηγορίας ΕΨ. Να δούμε την πρώτη αγωνιστική με τις ομάδες να μπαίνουν στο γήπεδο το πρώτο Σαββατοκύριακο Οκτωβρίου, 1-2 Οκτωβρίου. Παλιανή Γιούχτας 2010, ΑΕΤΟΣ Ανωγείων Μοχός, Δίας Πήγασος, Ζαρός Κανάρια και Δωριέας Φεστός είναι τα 5 παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Εδώ είναι 10 ομάδες, δεν υπάρχει κάποια ομάδα να έχει ρεπό στην πρώτη αγωνιστική. Να τονίσουμε και εδώ ότι μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των κληρώσεων θα μπορούν οι παράγοντες, οι ομάδες, οι ποδοσφαιριστές να ενημερωθούν για το πλήρες πρόγραμμα των, όλων των πρωταθλημάτων και της πρώτης φάσης του κυπέλλου ΕΨ μέσα από το επίσημο site της ΕΨ που θα αναρτηθούν οι πίνακες των κληρώσεων όπως και από το site neakrite.gr. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και την Α2 κατηγορία. Σε λίγο θα δούμε την Β κατηγορία και την πρώτη φάση του κυπέλλου ΕΨ όπου θα μπουν στην κληρωτίδα οι 12 ομάδες από την Β κατηγορία. Σύμφωνα με την προκήρυξη στην πρώτη φάση του κυπέλλου ΕΨ συμμετέχουν οι 12 ομάδες της Β κατηγορίας. Και πριν συνεχίσουμε με τους καλεσμένους, γιατί θα έχουμε επίσης κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, να πάμε σε κάποιες πολύ σημαντικές απονομές που έχει αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Καταρχήν, θα γίνει απονομή στον Πολυζωάκη Γεώργιο του Χριστόφορου. Ποιος είναι ο Πολυζωάκης Γεώργιος του Χριστόφορου? Να πούμε ότι το επώνυμο Πολυζωάκης είναι ένα επώνυμο, μια οικογένεια, μια ομάδα. Πολυζωάκης ίσον Κόρυβος. Είναι ο γιος του ιδρυτή του Κόρυβου και πρώτου προέδρου του Συλλόγου με έτος ίδρυσης το 1959. Η κληρονομιά συνεχίζεται καθώς νυν πρόεδρος στον Κόρυβο είναι ο γιος του, ο Χριστόφορος Πολυζωάκης ο νεότερος. Ο Γεώργιος Πολυζωάκης διετέλεσε ο ίδιος πρόεδρος του Σωματείου για 6 έτη, από το 1990 έως το 1996, μετά την πορεία του ως ποδοσφαιριστής. Το 1999 εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος και για 4 τετραετίες διετέλεσε πρόεδρος του αθλητισμού στο Δήμο Νίκος Καζαντζάκης και μετέπειτα Δήμος Αρχανών Αστερουσίων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανακατασκευή του γηπέδου των Αγίων Παρασκιών αλλά και πολλών άλλων έργων. Στην πορεία του ως πρόεδρος του Σωματείου,
Παραγματοποιήθηκε η ανακατασκευή του γηπέδου και σε αυτή την προσπάθεια σύμμαχοι ήταν ο τότε πρόεδρος της κοινότητας Αγίων Παρασκιών, Χαράλαμπος Αγαπάκης, ο συντοπίτης Νίκος Αντωνακάκης, αλλά και ο αείμνηστος Μανώλης Κεφαλογιάννης. Αυτή είναι η οικογένεια Πολυζωάκη, η οικογένεια, η ψυχή στον Κόρυβο, σε Αγίες Παρασκές. Η ΕΨΗ λοιπόν τιμά σήμερα τον κύριο Γεώργιο Πολυζωάκη του Χριστόφορου. Να καλέσουμε τον Α' Αντιπρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Στέλιο Παπαδάκη, να κάνει την απονομή, να καλέσουμε τον κύριο Γεώργιο Πολυζωάκη να παραλάβει την τιμητική πλακέτα. Κύριε Παπαδάκη, να κάνετε την απονομή στον κύριο Πολυζωάκη. Να είστε καλά, πρόεδρε, μπορείτε να παραλάβετε την πλακέτα. Ωραία. Μπορείτε να πείτε δύο λόγια. Βέβαια. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και ιδιαίτερα τον πρόεδρο, τον Νίκο, τον Τζόρζου. Να ευχαριστήσω το Κρήτη TV που με φιλοξενεί και τους ανθρώπους του και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που μας βοηθάνε μέχρι σήμερα. Ωραία. Ο Κόρυβος, κύριε Πολυζωάκη, είναι μια ομάδα, ο γιος σας πλέον έχει τα ενία, σίγουρα ασχολείστε κι εσείς, μια ομάδα που βαδίζει έτσι σε σταθερά βήματα, αγωνίζεται στην Β' κατηγορία, έτσι έχει την έδρα του, είναι ιστορικό σωματείο, έτος ίδρυσης 1959, έτσι, και σίγουρα χαίρεστε για την πορεία του Κόρυβου και χαίρεστε που συνεχίζετε τη δική σας κληρονομιά, έτσι. Είναι μια μεγάλη κληρονομιά, ξεκίνησε το 1959. Από ανθρώπους στις Αγίες Παρασκές, μια πρωτοποριακή ιδέα, η οποία για εκείνη την εποχή φαινόταν πάρα πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί. Όμως οι άνθρωποι εκείνοι είχαν τη δύναμη, την ψυχική και τη σωματική, μπορώ να πω, και δημιουργήσανε μέσα σε ένα χρόνο περίπου ένα πρωτόγνωρο για την εποχή σωματείο, το οποίο σε λίγο καιρό απέκτησε και δικό του γήπεδο. Λοιπόν, από τότε συμμετέχει στο πρωτάθλημα με πάρα πολλές συμμετοχές καλές και κακές φυσικά, διότι ο αθλητισμός τα έχει αυτά. Εγώ έχω αποκτήσει μια μεγάλη εμπειρία μέσα από αυτή την ιστορία, μέσα από το ποδόσφαιρο, διότι το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο. Ενώνει την νεολαία, ενώνει τον αθλητισμό, και ο αθλητισμός είναι αυτός ο οποίος κάνει τον άνθρωπο πιο σοβαρό, πιο υπεύθυνο, πιο υγιή. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, είστε κύριε Πολυζωάκη. Ευχαριστούμε τον... Ευχαριστούμε, κύριε Πολυζωάκη. Νομίζω ότι τέτοιοι άνθρωποι γράφουν τη δική τους ιστορία και ασφαλώς, όπως είπαμε, η οικογένεια Πολυζωάκη συνεχίζει με την κληρονομιά από τον νεότερο, τον γιο του Χριστόφορου Πολυζωάκη, που είναι πρόεδρος στον Κόρυβο. Η επόμενη απονομή είναι σε ένα σωματείο που έγραψε τη δική του ιστορία. Έγραψε τη δική του ιστορία γιατί υλοποίησε αυτή την ιδέα, αυτό το όραμα της ΕΠΣΗ για το Final Four με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Πάο Κρουσόνα φιλοξένησε πέρυσι τον Απρίλιο το πρώτο Final Four της ΕΠΣΗ, πρώτο Final Four ποδοσφαίρου πανελλαδικά. Ο ΠΑΟΚ, ο πρόεδρος ο κύριος Μπουμάκης, μαζί με τους συνεργάτες του, μέρα νύχτα στο γήπεδο του Κρουσόνα έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό για να βγει αυτό το εξαιρετικό, το σπουδαίο αποτέλεσμα και το Final Four της ΕΠΣΗ να συζητηθεί σε όλη την Ελλάδα. Θα απονεμηθεί από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου πλακέτα στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Μία πλακέτα όμως που απηχεί όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, απηχεί σε όλη την ομάδα, σε όλη τη διοίκηση, σε όλο τον Κρουσόνα, στους συλλόγους, στην κοινωνία του χωριού που στήριξε αυτό το σπουδαίο Final Four, αυτή την άψογη διοργάνωση. Να έρθει ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο κύριος Μπουμάκης, μαζί με τον Γενικό Αρχηγό, τον κύριο Μανώλη Λεμονάκη. Την απονομή θα κάνει ο κύριος Βαγγέλης Πετούσης, ο οποίος πέρυσι ήταν εκείνος που διοργάνωσε ως πρόεδρος της Επιτροπής Κυπέλλου, είχε το γενικό πρόσταγμα για το Final Four. Κύριε Πετούση. Μπράβο.
Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική στιγμή και για τον ΠΑΟΚ, ασφαλώς όπως είπαμε, πρόεδρε, και για τον Κουρσόνα. Γιατί νομίζω αυτή η πλακέτα δεν ανήκει μόνο στην ομάδα, ανήκει σε όλο το χωριό που στήριξε αυτό το Final Four και έγραψε έτσι με χρυσά γράμματα αυτή την αρχή που έγινε και θα ακολουθήσει και τα επόμενα χρόνια. Θα μας τα πει ο κ. Πετούσης, γιατί έχει σχέδια η ΕΨΗ. Σας ακούμε, κύριε Μπουμάκη. Καλώς ορίσατε στην Κρήτη TV. Καλώς σας βρήκαμε. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Το Κρήτη TV πραγματικά σε όλα τα μεγάλα γεγονότα του νησιού μας δηλώνει παρόν και όχι μόνο. Αυτή η σημερινή απονομή από την Ένωση πραγματικά αφορά όλη την κοινωνία του Κουρσόνα, δεν αφορά μόνο τον ΠΑΟΚ. Δουλέψαμε αρκετά. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα ήταν ανάλογο των προσπαθειών και των ενεργειών με την καθοδήγηση φυσικά του κύριου του Προέδρου, του Νίκου του Τζόρζου Λουκαθός και του κύριου Πετούση. Καταφέραμε πραγματικά και διοργανώσαμε μια άψογη διοργάνωση. Πρώτη φορά στα χρονικά ο κόσμος κατέκλυσε το γήπεδο. Κάθε κουρσανιώτης και κάθε κουρσανιώτης άνοιξαν το σπίτι τους. Πραγματικά ήταν κάτι το οποίο θεωρώ ότι έμεινε στην ιστορία. Και εύχομαι, σήμερα πληροφορηθήκαμε και ότι ο δεύτερο Final Four θα είναι στη Μεσαρά. Εύχομαι πραγματικά μια επιτυχή διοργάνωση και ό,τι χρειαστεί να δώσουμε και τα φώτα μας και τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας. Είναι βάζει ψηλά. Σας ευχαριστούμε πραγματικά από καρδιάς όλους, εκ μέρους όλης της κοινωνίας. Εμείς ευχαριστούμε. Ναι, να μπει και ο Μανώλης Λεμονάκης, ο Γενικός Αρχηγός. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω. Και ψυχή του ΠΑΟΚ, βέβαια, έτσι, και του Ηρακλειώτικου Ποδοσφαίρου ψυχή. Και ευχαριστώ πολύ, Μανώλη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Crete TV που μας φιλοξενεί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση της ΕΠΣΗ, στο φίλο μου τον Νίκο τον Τζόρτζο, το μεγαλύτερο. Τον ευχαριστώ για αυτά που έχει κάνει για το κρητικό ποδόσφαιρο, το Ηρακλειώτικο Ποδόσφαιρο. Του εύχομαι να έχει την υγειά του, να κάνει ακόμα περισσότερα, όπως και σε όλα τα μέλη της ΕΠΣΗ. Και στο φίλο μου τον Πλούταρχο, τον Γύρο Πετούση και σε όλα τα παιδιά. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους κρουσανιώτες που μας στηρίζουν και με τη βοήθειά τους κάναμε το Final Four, το φέραμε εις πέρας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπουμάκη και τον κύριο Λεμονάκη. Ευχαριστούμε ασφαλώς και η ΕΠΣΗ ευχαριστεί όλο τον Κουρσόνα για το πώς αγκάλιασε και το πώς φιλοξένησε το πρώτο Final Four του Ηρακλειώτικου Ποδοσφαίρου του κυπέλου ΕΠΣΗ. Ακολουθούν δύο απονομές σε ομάδες που διακρίθηκαν πέρυσι όχι μόνο μέσα στους αγωνιστικούς χώρους με το ποδόσφαιρό τους και με αυτά που παρουσίασαν, αλλά διακρίθηκαν και με το ήθος τους. Η πρώτη ομάδα από αυτές είναι οι νέοι Αλμυρού, μία ομάδα υπόδειγμα, πρωταθλητές στον πρώτο όμιλο της Β' κατηγορίας ΕΠΣΗ. Οι νέοι Αλμυρού μαζί με τα αναπτυξιακά τμήματα και την Ακαδημία αποτελούν τη βάση για το οικοδόμημα του Αλμυρού, με την πρώτη ομάδα να αγωνίζεται στην τρίτη εθνική με πρωταγωνιστικούς στόχους. Ως κυπελούχος ΕΠΣΗ, μάλιστα, ο Αλμυρός παίζει την Τετάρτη στη Λέσβο με τον Αετό Λουτρών για την πρώτη φάση του κυπέλου Ελλάδας και να του ευχηθούμε καλή επιτυχία. Διοικητικά ηγείται ο Πολύδωρος Αματάκης, γνωστός επιχειρηματίας. Να πούμε ότι τα καλύτερα γλυκά άλλωστε έχουν γεύση Αλμυρού. Ψυχή της ομάδας είναι ο Γιώργος Γκαβόπουλος. Πολλοί γονείς στελεχώνουν τη διοίκηση. Τεχνικός διευθυντής είναι ο εξπέρ στις αναπτυξιακές ηλικίες, ο Μιχάλης Επιτροπάκης. Προπονητής, ο προπονητής των επιτυχιών, Λεωνίδας Τιτουμιχαλάκης, με ένα πολύ δυνατό σταφ. Από φέτος, οι νέοι Αλμυρού έχουν δημιουργήσει και ομάδα νέων Αλμυρού Β, σύμφωνα με τον κανονισμό Β ομάδων, και τμήμα στο Youth League, δυνατή ακαδημία. Και μάλιστα φέτος έκαναν και κάτι πρωτοποριακό, βάζοντας ένα μίνι λεωφορείο για την μεταφορά των αθλητών της Ακαδημίας στο γήπεδο. Να καλέσουμε τον πρόεδρο των νέων Αλμυρού και της Ακαδημίας του Αλμυρού, τον κύριο Πολύδωρο Σταματάκη, μαζί με τον αντιπρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Γιώργο Γκαβόπουλο, για να παραλάβουν το κύπελο ήθους από τον αναπληρωτή πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Πλούταρχο Κουτεντάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Κουτεντάκη. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική στιγμή να απονείμετε αυτό το κύπελο στους νέους Αλμυρού. Κύπελο ήθους, ομάδα υπόδειγμα. Νομίζω ότι από τα πολλά κύπελα που πήρατε φέτος πρέπει να είναι το καλύτερο, το πιο ουσιαστικό, γιατί αποδεικνύεται ότι οι νέοι Αλμυρού, κύριε Σταματάκη, δεν διδάσκουν μόνο καλό ποδόσφαιρο, διδάσκουν και ήθος, και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη σας επιτυχία και σας ακούμε. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την τιμή μας κάνετε. Να μην ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο και ειδικά στις κατηγορίες που ασχολούμαστε εμείς, πρώτο και κύριο θα πρέπει να διδάσκει ήθος. Και πρώτο και κύριο θα υπάρχει, επειδή έχουμε να κάνουμε παιδιά, θα πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα και σαν διοίκηση
και σαν προπονητές και νομίζω ότι σε αυτό προσπαθούμε για το καλύτερο για τα παιδιά και αυτό φαίνεται αποτέλεσμα. Αυτό το βραβείο πραγματικά είναι το καλύτερο κύπελο που έχουμε πάρει. Άρα θα το βάλετε στην πιο ψηλή θέση. Ψηλά-ψηλά. Μια προθήκη που έχει αρχίσει από πέρυσι έτσι να μεγαλώνει. Να την εμπλουτίζουμε. Να την εμπλουτίζετε. Έτσι, κύριε Γκαβόπουλε, να ακούσουμε και εσάς. Είστε επί χρόνια παράγοντας στον Αλμυρό. Ναι. Έχετε θητεύσει ως, και ως τερματοφύλακας και ως ποδοσφαιριστής και ως παράγοντας. Και σίγουρα πλέον από ένα πόστο όχι στη μεγάλη ομάδα, αλλά στα παιδιά, έτσι, ναι. Στην ανάπτυξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε. Αρχίζουν και παίρνουν, ανταμείβονται οι κόποι μας. Έχουμε δουλέψει αρκετά γι' αυτό και με τον Πολύδωρο και με τον κύριο Επιτροπάκη και τον κύριο Τσίτον Μιχελάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προχωράμε με περισσότερη δύναμη ναι. Για μεγαλύτερα πράγματα, ναι. Για ένα μεγάλο και το ξαναλέμε, η Νέα Αλμυρού είναι η πρώτη ομάδα που έφτιαξε ομάδα Β, σύμφωνα με τον κανονισμό Β ομάδων. Άρα δίνει το παράδειγμα και σε αυτό το επίπεδο ότι μπορεί να προχωρήσει και να φτιάξει, να πάει μπροστά με την μεγάλη περιοχή που λέγεται Γάζη και τη μεγάλη δυναμική που έχει στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πολύδωρο Σταματάκη, τον κύριο Γιώργο Γκαβόπουλο για την παρουσία τους. Οι Νέοι Αλμυρού πήραν το κύπελλο Ήθους και η άλλη ομάδα που πήρε το κύπελλο Ήθους είναι τα Κανάρια, μία από τις θυγατρικές ομάδες του Εργοτέλη. Πέρυσι με προπονητή τον Παναγιώτη Κορδονούρη αγωνίστηκαν στη ΒΕ, με ρόστερ κυρίως με παιδιά γεννηθέντα το 2006. Τα Κανάρια έκαναν εξαιρετική πορεία, τερμάτισαν σε επιλαχούσα θέση και πήραν, απέκτησαν δικαίωμα ανόδου στην Α2 κατηγορία, όπου τη νέα σεζόν θα αγωνίζονται και στην Α2. Φέτος συνεχίζεται η πορεία για τα Κανάρια με παιδιά που ήταν πέρυσι στο Μαρτινέγκο με βάση την ηλικία 2007. Τα Κανάρια, όπως και οι άλλες θυγατρικές ομάδες του Εργοτέλη, αποτελούν την εγγύηση βιωσιμότητας για το μέλλον του Συλλόγου, που είναι αλήθεια ότι διανύει αυτή την περίοδο κρίσιμες ώρες και να ελπίσουμε και να ευχηθούμε όλοι ο Εργοτέλης να βρει το δρόμο του και σε υψηλό επίπεδο. Να καλέσουμε ο κύριος Μπορμπουδάκης. Ο Βαγγέλης, ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με τον Εργοτέλη, θα παραλάβει το κύπελλο Ήθους. Να καλέσουμε τον κύριο Στιακάκη. Σίγουρα, πρόεδρο, κύριο Στιακάκη, έχει νομίζω μια ιδιαίτερη επαφή με τον Εργοτέλη. Λοιπόν, κύριε Στιακάκη, να απονείμετε το κύπελλο στον κύριο Μπορμπουδάκη για τα Κανάρια. Το είπαμε ότι τα Κανάρια και οι άλλες θυγατρικές ομάδες είναι η εγγύηση για το μέλλον του Εργοτέλη που περνάει δύσκολες στιγμές. Σίγουρα και εσείς, όπως και όλος ο κόσμος του Εργοτέλη, προβληματίζεται, αλλά βλέποντας τα παιδιά που έρχονται από πίσω, έχετε έτσι μια χτίδα φωτός για το μέλλον. Μιλήστε μας. Εγώ αισθάνομαι ότι συνεχίζουμε την παράδοση στο Μαρτινέγκο. Δεν έχω πολλά να πω. Θέλω να πω συγχαρητήρια στα δικά μας τα παιδιά, συγχαρητήρια στον προπονητή, στο τεχνικό team. Στο Γάμα Σίγμα Εργοτέλη γενικά, συνεχίζουμε την παράδοση που χάραξε ο πρόεδρος Νίκος Τζόρτζογλου στον Εργοτέλη. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Στιακάκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Λοιπόν, κάναμε και τις απονομές και στον κύριο Πολυζωάκη και στον ΠΑΟΚ για το Final Four και σε δύο ομάδες για το κύπελλο Ήθους, τους Νέους Αλμυρούς και τα Κανάρια, πολύ σημαντικές. Αυτές οι στιγμές για τα δύο σωματεία και να πάμε γρήγορα στην αίθουσα που μας περιμένει ο κύριος Απόστολος Βαρδάκης. Ποιος είναι ο Απόστολος Βαρδάκης? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το τελευταίο διάστημα, γνωστός δικηγόρος του Ηρακλείου, παλέμαχος ποδοσφαιριστής βέβαια, πολύ ισχυρή, πολύ ισχυρό δέσιμο με το ποδόσφαιρο, αλλά το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου αυτή την προσπάθεια για το Μητρώο. Ο κύριος Βαρδάκης προσπαθεί για αυτό το κομμάτι. Και κύριε Βαρδάκη, νομίζω ότι παλεύετε κι εσείς, όπως και τα σωματεία, για να δείτε τι άκρη θα βγάλετε με αυτό το κομμάτι του Μητρώου. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό. Ναι, καλησπέρα κύριε Βαρδαλαχάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Πρέπει να επειδή δεν είναι μόνο το θέμα του Μητρώου, το θέμα του Μητρώου είναι το τελευταίο στάδιο. Ένα αθλητικό σωματείο για να είναι πλήρως εναρμονισμένο με την κείμενη νομοθεσία πρέπει να τροποποιήσει το καταστατικό του, πρέπει να αποκτήσει ειδική αθλητική αναγνώριση και μετά να ενταχθεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα αθλητικά σωματεία πρέπει μέχρι τις 31 Δεκάτου 2022 να τροποποιήσουν το καταστατικό τους
και να τροποποιήσουν τα άρθρα που αφορούν τη Γενική Συνέλευση Σωματείων και τις Αρχαιρεσίες τους, τη Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσίες Όργανα Αθλητικής Ένωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο Αθλητικής Ομοσπονδίας, Γενικές Συνελεύσεις Αρχαιρεσίες Αθλητικών Ομοσπονδιών. Για να τροποποιηθεί όμως ένα καταστατικό, κύριε Βαρδαλαχάκη, απαιτείται καταρχάς νόμιμη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, απόφαση αυτής η οποία να εγκρίνει την τροποποίηση καταστατικού, δικηγόρος ο οποίος αναλάβει όλη την νομική διαδικασία, και για όλα αυτά απαιτείται χρόνος και χρήμα για τα δικαστικά έξοδα, αλλά και να υπάρχει μια στοιχειώδης οργάνωση και συμμετοχή στο σωματείο που θέλει να προβεί στην τροποποίηση του καταστατικού. Αυτά σε ό,τι αφορά την τροποποίηση καταστατικού, η οποία κατά κάποιο τρόπο είναι προαπαιτούμενο για να αποκτήσει ένα σωματείο την ειδική αθλητική αναγνώριση και συνέχεια να ενταχθεί στο Μητρό. Πάμε τώρα στο θέμα της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Για να αποκτήσει ένα σωματείο ειδική αθλητική αναγνώριση, που είναι το προηγούμενο βήμα κανονικά της ένταξης στο Μητρό και προαπαιτούμενο της ένταξης αυτής, πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις, με βασικότερη όμως, και η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο και πρόβλημα στη φάση αυτή για να προχωρήσει η διαδικασία, και που είναι η θεώρηση των βιβλίων σωματείου από την αρμόδια διεύθυνση της περιφέρειας. Κάθε σωματείο, κύριε Βαρδαλακάκη, σύμφωνα με τον νόμο, την αθλητική νομοθεσία πρέπει να τηρεί αλλά και να ενημερώνει τα εξής βιβλία: Μητρό Μελών, Πρακτικό Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, Πρακτικό Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, Περιουσιακών Στοιχείων και Πρωτόκολλο Εισερχομένων-Εξερχομένων. Εάν δεν τηρούνται αυτά τα βιβλία και δεν είναι ενημερωμένα, δεν μπορεί να αναλάβει. Κύριε Βαρδάκη, αυτά, ναι. αυτά τα γνωρίζουμε και τα γνωρίζουν και τα σωματεία. Τι πρέπει, εσείς πού βλέπετε το πρόβλημα να υπάρχει και πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα? Αυτό ακριβώς. Τώρα έχουμε έρθει σε ένα πολύ σημαντικό κομβικό σημείο. Πολλά σωματεία είχαν πρόβλημα με τα βιβλία. Δεν μπορούσαν να τα θεωρήσουν τα βιβλία, δεν είχαν βιβλία, δεν ήταν ενημερωμένα. Εάν δεν μπορέσεις να ξεπεράσεις αυτό το εμπόδιο, δεν μπορείς να κάνεις το επόμενο βήμα να πάρεις την αθλητική αναγνώριση. Η αθλητική αναγνώριση, σας είπα ότι είναι προαπαιτούμενο. Για να την αποκτήσεις, ένα άλλο, εκτός από τη θεώρηση από την περιφέρεια και τη βεβαίωση από την περιφέρεια, απαιτείται αντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης σε διοικητικού συμβουλίου, αντίγραφο διορισμού του δικαστικού αντιπροσώπου, πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών και βεβαίωση της Ομοσπονδίας της Ένωσης. Και τελευταίο είναι η σύμβαση σωματείου προπονητών. Υπάρχει όμως ένα πολύ μεγάλο θέμα για τα σωματεία που είναι υποχρεωμένα να έχουν σύμβαση προπονητή, με προπονητή, γιατί δεν είναι όλα τα σωματεία υποχρεωμένα, αφού στο Μητρό των Προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού δεν έχουν ενταχθεί όλοι οι προπονητές, ενώ για να ενταχθεί ένας προπονητής ποδοσφαίρου απαιτούνται κάποιες προϋποθέσεις που προφανώς δεν μπορούν να τις καλύψουν, τουλάχιστον άμεσα, όλοι οι προπονητές που εργάζονται σε ποδοσφαιρικά σωματεία. Yeah. Δηλαδή, υπάρχει το ενδεχόμενο ένας προπονητής να έχει σύμβαση, τη σύμβαση που απαιτεί ο νόμος, με το σωματείο, και επειδή δεν ανήκει ο προπονητής στα Μητρέωα Προπονητών Ποδοσφαίρου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, να μην μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία. Άρα το θέμα των προπονητών είναι το πολύ κρίσιμο. Είναι πολύ βασικό. Και γνωρίζω σωματεία που δεν μπορέσαν να το ξεπεράσουν. Ναι. Εσείς, κύριε Βαρδάκη, έχετε αυτή τη στιγμή να τρέξετε, δηλαδή έρχονται σωματεία σε εσάς, σε συνεργασία, είπαμε, με την ΕΠΣΗ, έτσι, αυτό το κομμάτι που έχετε ξεκινήσει. Σωματεία, κοιτάξτε, υπάρχουν σωματεία τα οποία δεν μπορούν να κάνουν καν την επόμενη. Ναι, δηλαδή, είτε δεν έχουν αποκτήσει ειδική αθλητική αναγνώριση, είτε έχουν πρόβλημα. Είναι αυτά τα προβλήματα που λέμε, κύριε Τζόρζογλου, ότι μπλοκάρουν σε ένα σημείο, μπλοκάρουν. Κύριε Βαρδαλαχάκη, έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσετε. Τι απαιτείται για να μπει κάποιο σωματείο στο Μητρό, στο τελευταίο στάδιο, που είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά, κύριε Βαρδάκη, δεν μπορούμε να τα... Δεν μας πιέζει και ο χρόνος, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε όλα. Εγώ θέλω πάντως την άποψή σας, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, κοιτάξτε, έτσι. Κοιτάξτε, κύριε Βαρδαλαχάκη, για να φτάσουμε στο διατάφτα, τα σωματεία, ακόμα και έτσι, δηλαδή, τα σωματεία που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, δεν πάβουν. Οι παράγοντες αυτοί, που πολλές φορές μπορεί ένα σωματείο να το έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου ένας παράγοντας, δύο παράγοντες. Αυτοί οι ρομαντικοί του ποδοσφαίρου, όπως λέμε, δεν πάβουν να παράγουν πολιτισμό και να έχουν δημιουργήσει σε κοινωνίες τοπικά κυψέλες πολιτισμού και αθλητισμού. Έτσι. Εδώ πέρα λοιπόν τίθεται ένα ερώτημα. Καλά, δεν πρέπει να υπάρχουν κανονισμοί, δεν πρέπει να υπάρχει έλεγχος στα αθλητικά σωματεία και ειδικά στα ποδοσφαιρικά που κάνουμε λόγο εδώ πέρα. Σαφώς και πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Η απάντηση είναι ναι.
Σαφώς δεν πρέπει να υπάρχουν σωματεία σφραγίδες. Το θέμα είναι τι λύσεις προτείνονται και τι μπορεί να βρεθεί. Εμένα η εμπειρία μου και αυτά που έχω αντιμετωπίσει τους τελευταίους μήνες με έχουν οδηγήσει στο να. Και έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το ιδανικό θα ήταν να υπάρξει μια μείωση, μια γενναία μείωση των προαπαιτουμένων της πολιτείας σε ένα επίπεδο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο. Αυτό το είπε και ο κ. Μπαλτάκος. Το είπε ο κ. Μπαλτάκος για να γίνει μια προσπάθεια για μείωση. Με πολύ λιγότερες, κατά τη γνώμη μου, διατυπώσεις και απαιτήσεις και σίγουρα να υπάρχει μια διαβάθμιση σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις που απαιτούνται. Δηλαδή, πρέπει ένα σωματείο της τελευταίας κατηγορίας του τοπικού να προσκομίζει και να απαιτούνται. Και να απαιτείται να προσκομίσει πολύ λιγότερα έγγραφα από ένα σωματείο που είναι σε αρκετά μεγαλύτερη κατηγορία. Καταλάβαμε, κύριε Βαρδάκη. Άλλη μία πρόταση που μπορώ να κάνω εδώ σε ό,τι αφορά τα σωματεία σφραγίδες είναι αν θέλει να διασταυρωθεί, αν θέλει να διασταυρώσει η πολιτεία ότι ένα σωματείο, μία ομάδα. Ναι, εμείς ξέρουμε, κύριε Βαρδάκη, ότι δεν υπάρχουν σωματεία σφραγίδες, βέβαια. Μισό λεπτό. Αν θέλουμε να δούμε εάν πραγματικά είναι μία ομάδα ενεργή και πραγματικά είναι ένα ζωντανό οργανισμό. Και συμμετέχει στα ποδοσφαιρικά δρόμενα της Ένωσης, μπορεί αυτό να γίνει με βεβαίωση από την οικία Ένωση περί συμμετοχής, ας πούμε, στα δύο προηγούμενα πρωταθλήματα. Είναι και αυτό μια λύση. Δεν μπορεί να συμμετέχει στα δύο προηγούμενα πρωταθλήματα για να είσαι σωματείο σφραγίδα. Εντάξει, κύριε Βαρδάκη, θα πρέπει επειδή περιμένουν οι άλλοι καλεσμένοι και πρέπει να πάμε και σε break. Ακούσαμε το πλαίσιο που υπάρχει. Νομίζω, κύριε Τζόρτζο, ότι τα σωματεία μπορούν να απευθύνονται, να συνεχίζουν να απευθύνονται στον κύριο Βαρδάκη για να πάρουν κάποιες λύσεις σε αυτά τα κομμάτια. Γιατί πραγματικά, εάν ανοίξουμε το θέμα τι χρειάζεται, τι απαιτείται, δεν θα μας φτάσουν δύο εκπομπές με αυτό το Μητρώο που έχουμε βάλει, που έχουν βάλει τα σωματεία στο κεφάλι τους. Ευχαριστούμε πολύ τον Απόστολο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να πάμε γρήγορα στον πρόεδρο της Επιτροπής Παιδικού Πρωταθλήματος της ΕΠΣΗ, τον κύριο Παπαγγελή, να μας κάνει μία τοποθέτηση για το Youth League. Το Youth League είναι το πρωτάθλημα που συνεχίζεται για δεύτερη σεζόν φέτος, πιο ανανεωμένο. Είναι το πρωτάθλημα που παίρνει τη θέση της τρίτης κατηγορίας με ομάδες αναπτυξιακού ποδοσφαίρου. Κύριε Παπαγγελή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Μανώλη. Το Youth League ρωτάνει ομάδες τι γίνεται και πότε θα ξεκινήσει. Ναι, να καλησπέρισω και εγώ και να ευχαριστήσω το Crete TV που μας φιλοξενεί για άλλη μια χρονιά να κάνουμε τις κληρώσεις μας. Να πάμε στο αναπτυξιακό αυτό πρωτάθλημα. Βλέπετε ότι όλη την ώρα σήμερα ασχολούμαστε αν θα γίνουν ή δεν γίνουν αγώνες, όλα αυτά. Εμείς όμως, σαν Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣΗ Ηρακλείου, δουλεύουμε πάνω σε αναπτυξιακά προγράμματα και μία πρόταση ποδοσφαιρική είναι και αυτό το πρωτάθλημα το αναπτυξιακό, που όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε ένα ποδοσφαιρικό κενό στα παιδιά που τελειώντας το παιδικό ήταν μεγάλα για το παιδικό και ήταν μικρά για τις ομάδες. Κάποιες ομάδες μπορούσαν να απορροφήσουν με τις θυγατικές ομάδες. Όμως έρχεται τώρα αυτή η ποδοσφαιρική πρόταση της ΕΠΣΗ Ηρακλείου, που είναι πανελλήνια πρόταση, διοργανώνοντας αυτό το πρωτάθλημα, το οποίο εκεί μέσα μπαίνουν παιδιά τα οποία, όπως είπαμε, είναι μεγάλα για το παιδικό, ούτως ώστε να κρατήσουμε και άλλα παιδιά μέσα στους αγνωστούς χώρους. Αυτό θα σκεφτώ χέρι μεγάλης εκτίμησης σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα πρωτοποριακό πρωτάθλημα. Αυτό το έχουν μάθει και οι άλλοι νομοί της Κρήτης, οπότε... Πότε υπολογίζουμε ότι θα ξεκινήσει? Αυτό έχουμε βάλει ένα στόχο να ξεκινήσει προς τα τέλη Οκτωβρίου. Οι συμμετοχές πέραν του πελατικού προγράμματος που κάναμε πέρσι το πρωτάθλημα ήταν 13. Φέτος έχουμε ξεπεράσει 20 και ευελπιστούμε να κάνουμε ακόμα παραπάνω. Άρα, ο επόμενος στόχος είναι μία προκήρυξη λογικά μέσα στον Οκτώβριο για να μπει το πρωτάθλημα στην τελική του ευθεία η διοργάνωσή του. Σωστά. Ναι, εδώ θα ήθελα μια καινοτομία για φέτος να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Περιφερειάρχη, ο οποίος χρηματοδοτεί τις μεταφορές, γιατί όπως είπαμε είναι παγκρίτιο το πρωτάθλημα αυτό και καταλαβαίνετε ότι θα είναι ένα πρωτάθλημα. Πάρα πολύ καλό. Ωραία. Σας ευχαριστούμε, κύριε Παπαγγελή. Μία γρήγορη τοποθέτηση και από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας, τον κύριο Γιώργο Ιωαννίδη. Κύριε Ιωαννίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ακούσαμε τον κύριο Μπαλτάκο για το θέμα της διαιτησίας. Πραγματικά το λέμε, είναι ένα πλήγμα που έχει δεχτεί φέτος η Ηρακλείου Διαιτησία. Όμως και η διοίκηση της Ένωσης και τα σωματεία περιμένουν να ακούσουν από εσάς ένα αισιόδοξο μήνυμα για την Ηρακλειώτικη Διαιτησία, γιατί ασφαλώς. Τα δυνατά πρωταθλήματα, όπως είναι το πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας ΕΠΣΗ, χρειάζονται και δυνατούς, καλούς και ικανούς διαιτητές. Και ποσοτικά και ποιοτικά.
κάθε χρόνο στην κλήρωση ερχόμαστε και λέμε κάποια πράγματα για τη διαιτησία. Σήμερα αναγκάζομαι να πω κάπως διαφορετικά και να ξεκινήσω κάπως στεναχωρημένα. Στεναχωρημένα υπάρχει, ναι, υπάρχει, σχετικά, ναι, με τις αξιολογήσεις που έγιναν το διάστημα που πέρασε. Είχαμε μια πολύ μεγάλη απώλεια και σε αριθμό διαιτητών, αλλά και σε επίπεδο διαιτητών. Χάσαμε 3 διαιτητές βοηθούς από την Super League 2. Κύριε Ιωαννίδη, να σας ρωτήσω, αυτά τα γνωρίζουμε. Ναι. Τι γίνεται τώρα? Τα ξέρουμε ότι έχει τώρα δεχτεί πλήγμα, ότι χάθηκαν διαιτητές. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα, ναι, είναι αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο. Ανασύνταξη των δυνάμεών μας, προχωράμε με καινούρια σχολή να βγάλουμε καινούριους διαιτητές. Δίνουμε ένα ιδιαίτερο βάρος, διότι από αυτή τη σχολή θα βγει αύριο ο καινούριος διαιτητής. Προσπαθούμε λοιπόν να καλέσουμε όσο μπορούμε μεγαλύτερο αριθμό διαιτητών να στελεχώσουν τις σχολές. Συγκεκριμένα φέτος υπολογίζουμε ότι μέσα του Οκτώβρη θα κάνουμε την ανακοίνωση για την καινούργια σχολή και απευθυνόμαστε καταρχήν στα σωματεία. Στα σωματεία που έχουν υποδομές, που νομίζω πως είναι ένα πρώτης τάξης θέμα το να δώσουν διαιτητές. Ναι, ένα παιδί που δεν είναι, ίσως δεν μπορεί, ναι, να ακολουθήσει ως ποδοσφαιριστής, να μπει στη διαιτησία. Ένα παιδί που δεν τα πάει καλά στο ποδόσφαιρο μπορεί, ναι, να στελεχώς να έρθει ως διαιτητής. Επειδή τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά, πω θέλω εξής, να στείλετε το, ναι, μήνυμα. Ξεκινάει το πρωτάθλημα το επόμενο Σαββατοκύριακο. Η Επιτροπή Διαιτησίας είναι έτοιμη καθόλου για την πρεμιέρα? Για την πρεμιέρα είμαστε έτοιμοι. Για τη συνέχεια, της, θέλει δουλειά, όπως είπατε, έχουμε, και θα έχουμε πρόβλημα, διότι το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα έχουμε 8 παιχνίδια. Ναι. Μετά από 15 μέρες μπαίνει η Α2. Και μετά υπάρχουν, την 3 εβδομάδες μπαίνει και η Β κατηγορία. Δεν υπάρχουν και αυτό το διάστημα και οι εθνικές κατηγορίες. Εντάξει, δεν παίζουν εθνικά πρωταθλήματα και θα τα βρούμε. Το πρόβλημα είναι όμως το εξής, ότι όταν ξεκινήσει και η Β κατηγορία, ο αριθμός των διαιτητών που χρειαζόμαστε είναι μεγάλος. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν τον έχουμε. Τον έχουμε σε αριθμό, δεν έχουμε, ναι, όμως το ανάλογο επίπεδο των διαιτητών για να στελεχώσουμε αυτά τα παιχνίδια. Ουσιαστικά, φεύγοντας αυτοί οι 7-8 διαιτητές που ήταν έμπειροι, που ήταν, ναι, διαιτητές πρώτης γραμμής, και αν τυχόν κάποιος από αυτούς δεν επανέλθει, θα υπάρχει πρόβλημα. Θα υπάρχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν, ανασύνταξη και στην Ηρακλειώτικη Διαιτησία, σίγουρα θα πρέπει και εσείς να δείτε τι θα κάνετε. Ανασύνταξη μεγάλη από εμάς, αλλά το μεγάλο, μία προσπάθεια μπορεί να γίνει και από τα σωματεία, από τα σωματεία να είπαμε, για να μας στείλουν καινούργιους διαιτητές. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε και Ιωαννίδη. Ακούσαμε και τον προβληματισμό που υπάρχει, ακούσαμε και τον κύριο Μπαλτάκο. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τις τελευταίες κληρώσεις Β' κατηγορίας και πρώτης φάσης κυπέλλου Ε. Επιστρέφουμε στη διαδικασία των κληρώσεων των πρωταθλημάτων και του κυπέλλου Ε. Έχουμε ακούσει, έχουμε δει πολλά ενδιαφέροντα σε αυτή την πολύ σημαντική διαδικασία για το ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο, για το τοπικό ποδόσφαιρο. Θα περάσουμε γρήγορα στις κληρώσεις της Β' κατηγορίας, πρώτος και δεύτερος όμιλος. Και εδώ έγινε την Παρασκευή διαδικασία διαχωρισμού των ομίλων με κλήρωση στα γραφεία της Ε. Να ξεκινήσουμε από τον πρώτο όμιλο όπου συμμετέχουν 12 ομάδες. Εδώ θα γίνει πρωτάθλημα 2 γύρων, 22 αγωνιστικών. Γαρίπα, Γόρτης, Ελπίδες Καρτερού, Ηρακλής Γηπηδητού, Θρίαμβος Ανάληψης, Κόρακας, Νέοι Αλμυρού Β', Νέοι Ροδότου, Νέοι Μινοϊκής, ΟΦΑΜ, ο Φαρκαλοχωρίου, ο οποίος οικειοθελώς από την Α1 κατηγορία θα αγωνιστεί στην Β', και Ροδιά. Εδώ κλειδάριθμο, κύριε Παματιάκη, θα πάρουν. Έχουν ζητήσει γαρίπα. 6 ομάδες. Ακριβώς, Γαρίπα, Νέοι Μινοϊκής, ΟΦΑ, Ηρακλής Νηπιδητού, Ελπίδες Καρτερού, ΟΦΑΜ, και έχουν μπει στην κληροτίδα το 3, το 9, το 5, το 11, το 7 και το 12. Άρα αυτές οι ομάδες, Γαρίπα, Νέοι Μινοϊκής, είναι το ένα ζευγάρι για κλειδάριθμο, ΟΦΑ, Ηρακλής Νηπιδητού, Ελπίδες και ΟΦΑΜ, στο γήπεδο του ΕΓΟΗ, το τελευταίο ζευγάρι. Άρα προχωράμε στη διαδικασία να κληρώσουμε πρώτη τις ομάδες με τον κλειδάριθμο. Ναι, για τη Γαρίπα ξεκινάμε αλφαβητικά. Τραβάμε ένα μπαλάκι για τη Γαρίπα. Το 7. Το 7. Το 7. Επομένως, το ζευγάρι της που είναι Νέα Μινοϊκής πρέπει να πάρει το 12. Ένα λεπτό. Το ζευγάρι της Γαρίπας παίρνει το 12. Τραβάμε για τις Ελπίδες Καρτερού. Το 11.
το 11. Επομένως το ζευγάρι τους που είναι ο ΦΑΜ πρέπει να πάρει το 5. Ένα λεπτό. Ο ΦΑΜ το 5. Τραβάμε για τον Ηρακλή Νιπηδητού. Το 12. Το 12 ο Ηρακλής Νιπηδητού. Επομένως είναι νέοι. Το ζευγάρι του Ηρακλή Νιπηδητού είναι ο ΟΦΑ. Οπότε ο ΟΦΑ πρέπει να πάρει... Το 12 ήταν η νέη Μινωικής. Το 12 ήταν ο Ηρακλής Νιπηδητού. Όχι. Το 7 με το 12 δεν ήταν... Ναι, το Ηρακλής Νιπηδητού πήρε το 9, είπαμε. Όχι. Όχι. Το 12. Το 12. Λοιπόν... Το 12 πήρε ο Ηρακλής Νιπηδητού, ο κοινή Μινωικής. Τους βάλαμε με το 7. Με τη γαρίπα. Ζευγάρι. Ένα λεπτό. Οι νέοι Μινωικής. Άρα πήραν το 12. Σωστά λέμε. Άρα το 12 που έχει βγει είναι νέοι Μινωικής. Προχωράμε λοιπόν στην κλήρωση. Ναι, αυτό έτσι τα έχω βάλει. Οπότε ναι. Ηρακλής Νιπηδητού πήρε το... Πήρε το 9, το 9. Το 12, το 12. Όχι, βγήκε το 12 για τον Ηρακλή Νιπηδητού, που εντωμεταξύ οι νέοι Μινωικοί έχουν πάρει το 12. Οπότε τραβάμε το άλλο, ακριβώς. 9. Εδώ πέρα. Ο Ηρακλής Νιπηδητού πήρε το 9. Επομένως, το ζευγάρι του που είναι ο ΟΦΑ. Μπράβο. Θα πάρει το 3. Το 3, σωστά. Θα βγάζουμε αυτά τα μπαλάκια από την κληροτίδα και θα μπουν όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν. Το 3. Τώρα θα μπαίνει. Θα μπει το 1. Ναι. Ρε πρόεδρε, βοήθα την κατάσταση. Μου 55. Το 1, το 2. Το 4. Ναι. Το 6. Το 8 και το 10. Το 8 και το 10. Ωραία. Οπότε για το γόρτις. Τραβάμε για το γόρτις. Για τη γόρτις. Το 8. Το 8. 8. Συνεχίζουμε να τραβάμε για την οικονομία του χρόνου. Θρίαμβος ανάληψης. Το 2. Το 2. Κόρακας. Το 1. Το 1. Νέα Αλμυρού Β. Το 4. Το 4. Νέα Ηροδότου. Το 10. Το 10. Κεροδιά. Το 6. Το 6. Άρα έχουμε την πρώτη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο της Β' κατηγορίας Ε, Κόρακας Θρίαμβος Ανάληψης, ΟΦΑ Νέοι Μινωικής, Νέοι Αλμυρού Β' Ελπίδες Καρτερού, ΟΦΑΜ με Νέους Ηροδότου, Ροδιά με Ηρακλή Νιπηδητού και Γαρίπα Αγόρτης. Αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική. Να περάσουμε μέχρι να ετοιμάσουμε την κληροτίδα για τον δεύτερο όμιλο, να διαβάσουμε τις ομάδες του δευτέρου ομίλου. ΑΕΚΡΙΤΟΝ, Άλογο Μαλεβιζίου, Αστέρας Μυρτιάς, Δόξα Μασταμπά, Ερμίσα Τσαλένιου, Θέρισος, Κόρυβος, Μαραθώνας, Μαρτινέγκο, Νέοι Μυρών, Ράφκος και Τηγανίτης. Εδώ έχουμε επίσης τέσσερις ομάδες με κλειδάριθμο, κύριε Παπαματιάκη. Δόξα Μασταμπά, Θέρισος. Ναι. Και Αστέρα Μυρτιάς, Κόρυβος. Ωραία. Η Δόξα με τη Θέρισο έχουν την ίδια έδρα, το Λίντο. Και ο Αστέρας Μυρτιάς με τον Κόρυβο έχουν δηλώσει κοινή έδρα τις Αγίες Παρασκές. Άρα κληρώνουμε για τις τέσσερις αυτές ομάδες. Έχουμε το 3, το 9, το 5 και το 11 στην κληροτίδα. Τραβάμε για τον Αστέρα Μυρτιάς. Το 9. Το 9. Επομένως το ζευγάρι του που είναι ο Κόρυβος θα πάρει το 3. Ένα λεπτάκι. Κόρυβος. Το 3. Τραβάμε για τη Δόξα Μασταμπά. Το 5. Το 5. Επομένως, το ζευγάρι του θα πάρει το 11. Δηλαδή, η Θέρισσος θα πάρει το 11. Ωραία. Θα βγάζουμε λοιπόν αυτά τα μπαλάκια και βάζουμε όλα τα υπόλοιπα στην κληροτίδα για τις υπόλοιπες ομάδες. Και βάζουμε πόσα.
Θα βάλουμε το 1, το 1, το 2. Περίμενε. Τι είναι πρώτο. Το 1, το 2. Το 4. Έτσι όπως είναι. Έτσι, Γιώργη. Το 6. Ναι. Το 7. Ναι. Το 8. Ναι. Το 10 και το 12. Και κληρώνουμε για την ΑΕΚ Ρητών. Το 10 και το 12. Λοιπόν, συνεχίζουμε να δούμε την ανάπτυξη στον δεύτερο όμιλο της β' κατηγορίας. Εδώ η έναρξη είναι 8-9 Οκτωβρίου. ΑΕΚ Ρητών. Το 10. Το 10. Άλογο Μαλεβιζίου. Το 2. Το 2. Ερμής Ατσαλένιου. Το 4. Το 4. Μαραθώνας. Το 7. Το 7. Μαρτινέγκο. Το 8. Το 8. Νέι Μυρών. Το 1. Το 1. Ράφκος. Το 12. Το 12. Και Τηγανίτης. Το 6. Ωραία. Το 6. Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη της πρώτης αγωνιστικής στον δεύτερο όμιλο της Β' κατηγορίας ΕΨΗ. Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στο δεύτερο όμιλο είναι Νέοι Μυρών Άλογο Μαλεβιζίου, Κόρυβος Ράφκος, Ερμής Ατσαλένιου Θέρισσος, Δόξα Μασταμπά ΑΕΚ Κριτών, Τηγανίτης Αστέρας Μυρτιάς και Μαραθώνας Μαρτινέγκο. Το πρωτάθλημα λοιπόν της Β' κατηγορίας ξεκινάει λίγο αργότερα από τα υπόλοιπα, στις 8-9 Οκτωβρίου, αλλά οι ομάδες της ΒΕ, τουλάχιστον όσες έχουν δηλώσει συμμετοχή στο κύπελο, θα πρέπει να περιμένουν λίγο, γιατί θα μάθουμε τα ζευγάρια τώρα της πρώτης φάσης του κυπέλου ΕΨΗ. Στην πρώτη φάση του κυπέλου ΕΨΗ συμμετέχουν 12 ομάδες, δηλαδή όσες δήλωσαν από την ΒΕ κατηγορία. Σχηματίζουν ζευγάρια με τη σειρά που θα βγουν από την κλήρωση και θα σχηματιστούν 6 ζευγάρια. Οι 12 ομάδες που μπαίνουν στην κληρωτίδα είναι Άλογο Μαλεβιζίου, Γαρίπα, Δόξα Μασταμπά, Ελπίδες Καρτερού, Ερμής Ατσαλένιου, Θέρισσος, Θρίαμβος Ανάληψης, Κόρακας, Κόρυβος, Νέοι Ροδότου, ΟΦΑΜ και Όφαρ Καλοχωρίου. Από αυτούς λοιπόν τις 12 ομάδες θα προκύψουν 6 νικητές. Θα συνεχίσουν αυτοί οι 6 νικητές στην δεύτερη φάση μαζί με τις ομάδες που θα μπουν από την Α2 κατηγορία. Και όσες ομάδες προκριθούν μπαίνουν στην τρίτη φάση μαζί με Α1 και τρίτη εθνική, με το πρωτάθλημα, με το κύπελο να συνεχίζεται μέχρι το τέλος, κύριε Πετούση, και με Final Four πάλι στην Μεσαρά, όπως λέει η φετινή προκήρυξη. Άρα λοιπόν η διαδικασία του Final Four για το ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο θα συνεχιστεί και φέτος μετά τον Κρουσόνα, μετά την περσινή επιτυχημένη διοργάνωση στον Κρουσόνα. Θα συνεχιστεί και φέτος το Final Four. Η προκήρυξη δόθηκε στα σωματεία. Να τονίσουμε επίσης ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι που αφορά και το κύπελο, αφορά και το πρωτάθλημα, είναι ότι φέτος το ηλικιακό όριο για τα πρωταθλήματα είναι 2 ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το 2000. Αυτό ισχύει και για το πρωτάθλημα και για το κύπελο. 2 ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το 2000. Έχει μπει σημείωση στην προκήρυξη όμως ότι από την επόμενη χρονιά, 2023-2024, θα είναι 2 ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το 2002. Άρα να το κρατήσουμε και αυτό και να το γνωρίζουν καλά οι ομάδες, ότι φέτος είναι 2 ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το 2000 και την επόμενη σεζόν, 2023-2024, το 2002. Πάμε λοιπόν, κύριε Πετούση, στην κλήρωση του κυπέλου ΕΨΗ, της πρώτης φάσης, και προχωράμε. Κύριε Παματιάκη. Λοιπόν, έχουμε με αλφαβητική σειρά τις ομάδες και για την οικονομία της κλήρωσης θα τραβήξουμε ένα μπαλάκι για κάθε ομάδα και θα παίζει το 1 με το 2, το 3 με το 4 και ούτω καθεξής. Ωραία, προχωράμε, κύριε. Οπότε, Άλογο Μαλεβιζίου. Τραβάμε για το Άλογο Μαλεβιζίου. Λοιπόν, το 4. Το 4. Το 4. Γαρίπα. Το 8. Το 8. Δόξα Μασταμπά. Το 1. Το 1. Ελπίδες Καρτερού.
Το 7. Το 7, Ερμής Ατσαλένιου. Το 3. Το 3, Θέρισσος. Το 2. Το 2, Θρίαμβος Ανάληψης. Το 5. Το 5, Κόρακας. Το 6. Το 6, Κόρυβος. Το 10. Το 10, Νέοι Ροδότου. Το 12. Το 12, ο ΦΑΜ. Το 9. Το 9, Όφορ Καλοχωρίου. Το 11. Το 11. Βγήκαν τα ζευγάρια. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, επειδή δόξα μας τα μπα Θέρισσος, Ερμής Ατσαλένιου, Άλογο Μαλεβιζίου, Θρίαμβος Ανάληψης, Κόρακας, Ελπίδες Καρτερού, Γαρίπα, ο ΦΑΜ Κόρυβος και Όφερ Καλοχωρίου, Νέα Ηροδότου. Λοιπόν, αυτό ήταν και η κλήρωση του κυπέλλου. Πότε ξεκινάει, κύριε Πρωτή, το κύπελο? Το κύπελο θα ξεκινήσει 12 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη. Θα είναι όλα τα παιχνίδια μαζί και τα 6, μιας και έχει ξεκινήσει η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Άρα ορίζονται κύριε Πλούταρχε, 8, τα 6 παιχνίδια αυτά του κυπέλου στις 12 Οκτωβρίου. Σωστά. Την πρώτη Τετάρτη μετά την έναρξη του πρωταθλήματος της Β' κατηγορίας. Ολοκληρώσαμε, κύριε Τζόρτζο, με τις κληρώσεις. Την τελευταία σας τοποθέτηση για να κλείσουμε τη διαδικασία. Καταρχήν να πούμε ότι ευχαριστούμε το Crete TV για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Παμανθιάκη, αλλά θα πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας, Ζηδιανάκη Φήμη, την Ασκληπιώς Διάγνωση και τα νερά Ρούβας, που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε, και βέβαια την περιφέρεια Κρήτης, για όλα αυτά αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν για το τοπικό ποδόσφαιρο. Ξανά ευχαριστώ. Εύχομαι υγεία, χαρά σε όλα τα σωματεία, σε όλους τους αθλητές, προπονητές και να έχουμε ένα πρωτάθλημα όσο γίνεται με λιγότερα προβλήματα και λιγότερους τραυματισμούς. Αυτό είναι. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε λοιπόν τη διαδικασία των κυρώσεων των πρωταθλημάτων και του κυπέλου ΕΠΣΗ. Είδαμε τις πρώτες αγωνιστικές. Σε λίγο θα αναρτηθούν στο επίσημο site της ΕΠΣΗ και στο neakrete.gr τα πλήρη προγράμματα όλων των κατηγοριών. Εμείς να σας πούμε μία όμορφη καληνύχτα εδώ από τα τηλεοπτικά στούντιο της Crete TV, να ευχηθούμε υγεία και επιτυχίες σε όλο τον κόσμο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και μακάρι τα προβλήματα που υπάρχουν να εκλείψουν και να είναι η νέα χρονιά ομαλή σε όλα τα επίπεδα. Σας ευχαριστούμε πολύ.